Άμα δεν πει 9, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ανέβασε με λίγο Τζονί να με ακούω καλύτερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα είμαστε μια χαρά. Στα 9 λεπτά μετά τις 10, βραδάκι πέμπτης μέρας του Ιούλη. Είναι πέμπτη και πέμπτη μέρα του Ιούλη του 2018. Στα 9.30 για την ακρίβεια λεπτά μετά τις 10, ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Με Θανάση Χιλώνη στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος μας άφησε γιατί ανέβηκε στα βουνά και στα λαγκάδια. Θα τον ακούσουμε σε κανένα μισάωρο από τώρα και κατά τις 11 παρά 20 χοντρικά να μας δίνει το ρεπορτάζ του Άριος από τα 3-5 πηγάδια. Δεν είναι 35 πηγάδια που νομίζουν κάποιοι ότι είναι τα 35 πηγάδια, είναι 3-5 πηγάδια. Τώρα γιατί βγήκανε ένας εκεί ναοσέως της περιοχής, μπορεί να μας καλέσει αργότερα στο 2310-287 και 3 οχτάρια να μας πει πώς προέκυψε αυτή η ονομασία του μέρους. Το 3 παύλα 5 πηγάδια. Πώς λέμε συνότερα, μάτων 2 ως 3 γκολ. Λοιπόν, ή 4 ως 6. Το 3-5 πηγάδια πώς βγήκε. Δηλαδή, αν ήταν 4 τα πηγάδια και για να είναι καλυμμένος το έκανε σύνολο πηγαδιών 3-5, είναι ένα ερώτημα που με απασχολούσε από πολύ μικρή ηλικία όταν πήγαινα και εγώ για προετοιμασία με τον Ηρακλή Λευκού Πύργου στα 3-5 πηγάδια. Οπότε ένας νεοσέος μπορεί να στείλει μήνυμα ή να καλέσει το 2310-287 και 3 οχτάρια να μας πει πώς προέκυψε αυτή η ονομασία. Θα μιλήσουμε και με κάποιον από τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω το Θεό, έχει πολλούς ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ο Λίμπερο 107,4. Τα του Ηρακλή θα σας τα πω εγώ, η αφεντιά μου, αργότερα. Φυσικά όλα αυτά μέσα στον κυκαιώνα του Μουντιάλ, το οποίο, ρε φίλε, δεν είχε σήμερα και χθες Μουντιάλ, και μου φάνηκε αυτό το διήμερο σαν να είναι αιώνας. Δηλαδή, πραγματικά, όταν έχει συνηθίσει για ένα 20ήμερο κάθε μέρα μπάλα και πολύ μπάλα και καλή μπάλα και ωραίο Μουντιάλ, δεν περνούσαν οι μέρες χθες και σήμερα με τίποτα. Λέει αυτό που γράφουν ορισμένοι στο Facebook, ότι κοντεύουν να πέσουμε σε κατάθλιψη. Τα χάπια στο τσάφ. Εγώ πήρα χάπια εδώ πέρα. Βλέπεις, πήρα χάπια εδώ για μένα, αλλά επισκέφτηκα ένα φαρμακείο και πήρα χάπια. Κυριολεκτικά είμαστε μια ανάσα από την κατάθλιψη. Υπομονή παλικάρια, υπομονή συμπάσχοντες. Λίγες ώρες απομείνανε. Αύριο τέτοια ώρα θα βλέπουμε ματσάρα Βραζιλία-Βέλγιο. Θα είναι σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο. Στο Καζάν, εκείνο το παιχνίδι. Άκου τώρα, Τζον, τι γίνεται. Αύριο βράδυ παίζουν στο Καζάν της Ρωσίας Βραζιλία-Βέλγιο. Εκεί έπαιξε και η Πορτογαλία του Ρονάλντο στο Μουντιάλ και η Αργεντινή του Μέση. Στο ξενοδοχείο που μένουν οι αποστολές των εθνικών ομάδων που έχει καταλήξει και η αποστολή της Βραζιλίας. Σε έναν τοίχο, σε ένα πλάγιο τοίχο του ξενοδοχείου, είχαν ζωγραφίσει το πρόσωπο και του Κριστιάνο και του Μέση όταν επισκέφτηκαν. Αμφότεροι, φύγανε σούμπιτι. Για να δούμε αν θα αποδειχθεί αυτή η ζωγραφιά στον τοίχο, η τοιχογραφία δηλαδή με το πρόσωπο του Νεϊμάρ, αν θα αποδειχθεί γκαντέμ και για την Σελεσάο, η οποία αύριο είναι το φαβορή απέναντι στο Βέλγιο, όπως φαβορή είναι φυσικά και η Γαλλία απέναντι στην Ουρουγουάη, οριακά φαβορή βέβαια. Κάτι που ισχύει και για τα παιχνίδια του Σαββάτου, για Αγγλία κόντρα στη Σουηδία και Κροατία απέναντι σε Ρωσία. Θα τα δούμε όλα αυτά διεξοδικά. Έχουμε πολλά στατιστικά στοιχεία. Μπορούμε να την αναλύσουμε τη φάση και από αμυγός ποδοσφαιρική πλευρά και να μιλήσουμε σε καθαρά στοιχηματικό επίπεδο. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα πούμε, έτσι. Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Η κλασική, η πατροπαράδοτη, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, γράφεται FM. Αφήνετε ένα κενό. Στη συνέχεια το περιεχόμενο του μηνύματός σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των όποιων επιπλέον χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, για να μιλάμε ορθότερα με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένη. Μέσω Facebook, Θανάσης Χιλώνης με λατινικούς χαρακτήρες ο λογαριασμός μου, με double S το Θανάση και με KY, όσους δεν είμαστε φίλοι και επιθυμούν να προσθεθούν στην παρέα, στέλνουν ένα αίτημα φιλίας και γίνονται άμεσα αποδεκτοί. Λοιπόν, και πώς αλλιώς και με τηλεφωνικές δάμες αργότερα. Είπαμε, ψάχνουμε ένα ναοσέο βασικά να μας δώσει απάντηση πώς προέκυψε η ονομασία 3-5 πηγάδια και όχι, ας πούμε, 35 πηγάδια. Ξέρω εγώ, γιατί δεν έγινε 4 ως 6 πηγάδια, γιατί δεν έγινε 7 συν πηγάδια. Λοιπόν, είναι πραγματικά ένα ερώτημα που χρήζει απάντησης. Ένα μακροχρόνιο ερώτημα, όπως είναι και τα μακροχρόνια στοιχήματα που παίχτηκαν ανά τον πλανήτη πριν την έναρξη του Μουντιάλ, και τα πιο πολλά ήδη αναπαύονται
στον πάτο κάποιου κουβά. Αν και η έκφραση δεν μου αρέσει, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αν και πλέον οι πιο πολλοί που παίζουν στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται κανένα κουβά. Εκεί είναι ένα διαδικτυακό κουβά που είναι και απίθμενος, μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, μηνύματα με το καλημέρα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Έχουμε πολλούς Δημήτριδες ακροατές, το να μην πω τα επίθετα, αλλά έχουμε μπόλικους Δημήτριδες. Λοιπόν, ο Δημήτριος, όπως υπογράφει, όπως ο λογαριασμός στο Facebook, να δούμε λίγο τι ρωτάει. Σε μια μέρα που έχουμε και γενικότερη δισογραφία και από το Μουντιάλ και από μεταγραφές και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για όσους δεν το γνωρίζουν, απομένουν τα τυπικά βάση ρεπορτάζ για να υπογράψει στη Γιουβέντους. Θα είναι η χειρότερη μεταγραφή του καλοκαιριού εκτός απρόπτου. Μια πολύ ηχηρή μεταγραφή θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την Paris Germain να παρουσιάζει μάλλον μπροστά στον πύργο του Άιφελ τον Gianluigi Buffon. Λοιπόν, έχουμε να δούμε αρκετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί με πολλά και διάφορα. Εδώ τώρα το μήνυμα δεν μου το ανοίγει. Είναι τα γνωστά και μία εξαιρετέα. Τέλος πάντων, να μην ανοίξουμε τώρα στα τελειώματα τη σεζόν, εννοώ το στόμα μας. Λοιπόν, τι λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Θανάση. Λέει καλή εκπομπή. Λέει, πες μας την γνώμη σου, αν προλαβαίνεις, για την διαφαινόμενη μεταγραφή του Κριστιάνου στη Γιούβε. Σημειωτέων, λέει, είμαι φανατικός οπαδός της Ρεάλ. Λέει, πώς θα επηρεάσει την ομάδα μου. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, μια και το θέτεις στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η Ρεάλ, εφόσον ολοκληρωθεί μεταγραφή και εφόσον εισπράξει 100 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι ακούγεται που θα είναι το ποσό, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Ρονάλντο, στα 33 του είναι ο Ρονάλντο. Ό,τι είχε να δώσει στη Ρεάλ το έδωσε, πρωταθλήματα πήρε, Champions League πήρε. Διπυρωτικά πήρε. Τι άλλο να πάρει. Δηλαδή, πρώτο σκόρ όλων των εποχών για την Ρεάλ είναι, νομίζω ότι ό,τι είχε να ρουφήξει η Ρεάλ από τον Ρονάλντο, τον ξεζούμισε κανονικά και αυτός την ξεζούμισε φυσικά οικονομικά. Ήταν μια σχέση win-win που λέμε και στο Λιβάδι Ολύμπου, στο χωριό μου. Καλά κάνει. Εντάξει, τα πάντα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Μια αρχή και ένα τέλος. Δηλαδή, τι άλλο να προσφέρει ο Κριστιάνο στην Ρεάλ που δεν το πρόσφερε μέχρι τώρα. Πήρε τα πάντα. Θα πάρει 100 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ, ποσό που για 33χρονο ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει. Απλά επειδή είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα τα πάρει. Άρα είναι μια. Η Γιουβέντους με τις πωλήσεις φανελών θα βγάλει, αν όχι όλο το ποσό, σχεδόν το μισό. Θα την βοηθήσει και τη Γιουβέντους να πάρει, μπας και πάρει κανένα Champions League. Γιατί μόνο με τους δικούς της, με Μπαρτζάλι και Κελίνιδες και Πύρλους και τα λοιπά, εντάξει, σεβασμό στον Πύρλο και όχι, δεν υπάρχει σεβασμό στους υπόλοιπους, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν αρκετοί οι προαναφερθέντες παίκτες για να την οδηγήσουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από πάρα πολλά χρόνια. Με τον Κριστιάνο θα υπάρχει πλέον το know-how. Βέβαια, ο Κριστιάνο είναι στα 33 πλέον, έτσι. Πατάει το 34ο έτος της ηλικίας του. Απλά επειδή εγώ τον θεωρώ τον κορυφαίο αθλητή τουλάχιστον της τελευταίας 15ετίας, αθλητή, έτσι, το τονίζω. Όχι ποδοσφαιριστή, προφανώς συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, αλλά εγώ τον θεωρώ και αθλητή. Μάλλον τον θεωρώ πρωτίστως κορυφαίο αθλητή και μετέπειτα. Γιατί άμα την πάμε σε αμυγός χαρακτηρισμό ποδοσφαιριστή, football player, εκεί υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες, μπερδεύεται κουβέντα και όπως έχω πει πολλές φορές και το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι και πολλοί κόσμοι γενικότερα, δεν ανάγκη να σε δημοσιογράφεις να το πεις αυτό, είναι αδικία. Και για τον Μέση και για τον Ρονάλντο και παλιότερα για τον Μπελέ, τον Μαραντόνα, να μπαίνουν σε διαδικασία σύγκρισης. Ο καθένας έπαιξε στην εποχή του. Βέβαια, ο Μέση με τον Κριστιάνο έχουν παίξει ακριβώς την ίδια εποχή. Δεν είναι όμως παίκτες ακριβώς στην ίδια θέση. Για μένα, ο Ρονάλντο είναι καλύτερος αθλητής και δούλεψε περισσότερο στην καριέρα του. Δούλεψε περισσότερο. Τέλος πάντων, είναι καλύτερος αθλητής. Είναι πιο πλήρης παίκτης από τον Μέση, γιατί έχει κεφαλιά, έχει δύο πόδια. Είναι, τα γκολ του είναι περισσότερα, τα νούμερα του είναι καλύτερα. Ο Μέση είναι μεγαλύτερο ταλέντο. Λοιπόν, και αυτός δούλεψε προφανώς. Αν σκεφτούμε ότι σε ηλικία 7, 8, 9, 10 χρονών, ένα πιτσιρίκι είχε διαγνωστεί με ορμονικό πρόβλημα, και αυτός έκανε τεράστιες τιτάνιες προσπάθειες και με την βοήθεια γιατρών και με φαρμάκων προφανώς για να γίνει αυτό που έγινε. Απλά κατά με, ο Μέση είναι μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Ο Ρονάλντο είναι καλύτερος αθλητής. Αλλά
δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε συγκρίσεις. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ζήσει στην εποχή και τους έχουμε έτσι, ζήσει από όσο πιο κοντά γίνεται δύο τόσο μεγάλους ποδοσφαιριστές. Όπως ζήσαμε και τον Μαραντόνα, όπως ζήσαμε και τον Ζιντάν. Εντάξει, η δική μου γενιά Κρόιφ και Πελέ δεν πρόλαβε, αλλά με Μαραντόνα, Μέση και Ρονάλντο και πολλούς άλλους. Έτσι, να μην βάλουμε μέσα και τον Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο, τον Ροναλντίνιο, τον Ριβάλντο. Είναι άπειροι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που μπορούμε να ραδιάσουμε. Αλλά είναι βασικά είναι ατέρμονη η συζήτηση. Δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ το να πει ποιος είναι ο κορυφαίος κτλ. Λοιπόν, άρα σου απάντησα νομίζω Δημήτρη ότι και η Juventus θα βγει κερδισμένη και ο παίκτη θα βγει κερδισμένο, γιατί και φράγκα θα πάρει τρελά λεφτά, νομίζω 30 χαρτιά το χρόνο θα παίρνει για τριετές συμβόλαιο και θα αλλάξει και περιβάλλον. Τόσα χρόνια στη Μαδρίτη ήταν. Εντάξει, θα πάει και λίγο Ιταλία. Βέβαια το Τωρίνο δεν έχει πιο και ομορφότερη ιταλική πόλη. Α, περάσει πάντως και από κάποιο ΝΑΤΟ που δεν έχει περάσει. Και η Ρεάλ θα τσεπώσει για 33χρονο ποδοσφαιριστή 100 χαρτιά. Εντάξει, είναι μια win-win κατάσταση για όλες τις πλευρές. Ο Αντώνης λέει: καλησπέρα, Θανάση. Λέει, αν και αγαπώ, λέει, από μικρός Αγγλία, for no reason, για καμία, χωρίς λόγο και αιτία δηλαδή, για τους μη γνωρίζοντες στην Αγγλική. Αμυγός στοιχηματικά, λέει, δεν είναι τελείως υπερβολικό το 3 απόδοση στην πρόκριση του Σουηδού. Τελείως υπερβολικό, γίνεσαι και εσύ τώρα λίγο υπερβολικός, λέει, ή θα πεις υπερβολικό, το τελείως υπερβολικό είναι λίγο ξεφεύγει. Υπερβολικό. Προκλητικό, μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Εφόσον μιλάμε για πρόκριση, έτσι, όχι για σημείο. Αλλά τι να σου πω, δεν είναι, όχι, είναι και εγώ ζευγάρι που έχω την αίσθηση ότι η Αγγλία θα προκριθεί. Σου λέω τώρα τι πιστεύω, έτσι, στοιχηματικά είναι άλλη κουβέντα. Προφανώς υπάρχει στοιχηματική αξία σε αυτό που λες. Πρόκριση που μπορεί να έρθει είτε στο 90 λεπτό, είτε στην παράταση, είτε στα απέναντι, καλύπτεσαι με τρία απόδοση, με καλή απόδοση δηλαδή, στην πρόκριση του Σουηδού, ο οποίος να μασίσει δεν πρόκειται. Εντάξει, κάτι το ιδιαίτερο σαν ποιότητα ομάδας δεν είναι, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μέτρια ποιοτικά Σουηδία, αυτή η Σουηδία χωρίς τον Σλάτεν Ιμπραήμοβιτς, απέκλεισε στον όμιλό του, στον προκριματικό, την Ολλανδία, απέκλεισε στα μπαράζ σε διπλά παιχνίδια την Ιταλία, άφησε στον όμιλό της πίσω τη Γερμανία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια, και απέκλεισε και την Ελβετία σε νοκάουτ παιχνίδι. Δηλαδή, κάτι καλό κάνουν οι μπάγασιτες, δεν είναι λιμά. Απλά δεν παίζουν κανένα ποδόσφαιρο έτσι, περιοπής κτλ. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι Σουηδοί δεν πολύ ταιριάζουν στους Άγγλους, δηλαδή δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι σαν να βλέπεις βρετανικό ντέρμπι. Παίζουν πάνω κάτω ίδιο στυλ ποδοσφαίρου, με γιώμες, ψηλά κορμιά, δυνατά παιδιά. Είναι μια ομάδα που λογικά θα την κοντράρει αρκετά την Αγγλία. Έχω την αίσθηση ότι η Αγγλία θα περάσει. Αλλά η απόδοση είτε στην πρόκρισή της είτε στο διπλό δεν με καλύπτει. Αλλά νομίζω ότι η Αγγλία θα περάσει και ότι θα αποκλειστεί στον ημιτελικό από την Κροατία. Αυτό το σενάριο έχω. Νομίζω ότι από το δεξί το μονοπάτι, νομίζω ότι η Κροατία θα φτάσει τελικό. Τώρα γνωρίζω ότι δεν γίνομαι αρεστός σε πολλούς αγγλόφιλους που με ακούνε. Αλλά αυτή είναι δική μου η εντύπωση. Αλλά τώρα τι να μιλάμε για εντυπώσεις και εκτιμήσεις, μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για νοκάουτ φάση για προημιτελικά, όπου τα πάντα μπορούν να γίνουν. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα Μουντιάλ, όπου έχουν γίνει ήδη πάρα πολλές εκπλήξεις. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι στον τελικό θα δούμε ή Γαλλία-Κροατία ή Βραζιλία-Κροατία. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, και τι λέει. Ναι, ότι υπάρχει κάτι το προκλητικό στο τριάρι για πρόκριση του Σουηδού, υπάρχει. Ναι, και μόλις ένα 40 λέει στον Άγγλο. Ναι, για ένα 40 είναι πολύ λίγο. Το συζητώ. Δεν ξέρω, είναι άνισο, λέει, σε εξωφρενικό βαθμό. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, για το εξωφρενικό, ναι, είναι σίγουρα. Κοίταξε να δεις, Αντώνη. Είναι καθαρά θέμα ονόματος. Ό,τι κάνουν δηλαδή book και σε παιχνίδια πρωταθλημάτων κτλ. Όπου δίνουν αποδόσεις ραμμένες και κομμένες ακριβώς πάνω στο brand name μιας ομάδας. Θα μου πεις τώρα η Αγγλία σαν brand name. Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, τι έχει? Έχει πάρει ένα τρόπαιο όλο και όλο το 66. Λοιπόν, so fucking what που λένε και οι Άγγλοι. Αλλά είναι η Αγγλία, έτσι. Είναι η μάνα του ποδοσφαίρου, είναι Premier League, μπαίνει στη μέση, Harry Kane, η Βασίλισσα, είναι όλα. Αλλά έχει μεγαλύτερο brand, όπως και να το κάνουμε. Βέβαια, η Σουηδία, αμελητή ποσότητα δεν είναι, έτσι. Φιναλίστ παλιά, βέβαια. Έχει φτάσει αρκετές φορές σε νοκάουτ παιχνίδια προημιτελικούς και ημιτελικούς, είτε Mundial είτε Euro. Και ανέφερα ποιες ομάδες άφησε μέχρι στιγμής έξω, είτε στην προκριματική φάση, είτε στα τελικά της Ρωσίας, για να φτάσει μέχρι εδώ.
Άρα, ναι, ότι υπάρχει αξία στο τριάρι του Σουηδού για πρόκριση που σε καλύπτει και στο 90 λεπτό και στην παράταση και στα πέναλτι, όντως υπάρχει αξία. Οι Σουηδοί λέει κάνουν εξαιρετική διοργάνωση, λέει, και με δυσκολότερους συνολικά αντιπάλους. Κοίταξε, εξαιρετική πορεία κάνουν. Εξαιρετική διοργάνωση με την έννοια του θεάματος δεν κάνουν. Λέει, εμένα η Σουηδία δεν μου έχει δείξει κάτι αμάν αμάν. Αλλά έχει δείξει ότι διαθέτει το μέταλλο. Λοιπόν, έδειξε το τρίμπαλο στο Μεξικό. Από την Γερμανία εντελώς στις λεπτομέρειες έχασε. Και αν είχε δοθεί το πέναλτι στον Μπέρκ, που μάλλον πέναλτι ήταν εκείνο, μάλλον θα την κέρδιζε. Λέει, μάλλον θα είχαμε πάλι σκορ 2-1, αλλά υπέρ της Σουηδίας και όχι της Γερμανίας. Άρα, όντως, παίξτε με κλειστά μάτια. Εφόσον βλέπεις κιόλας Σουηδία και να προκριθεί η Αγγλία, εσύ ξέρεις ότι θα έχεις παίξει σωστά στοίχημα. Μου θυμίζει, λέει, προπέρσι η Ισλανδία στο Euro. Ναι, που η Ισλανδία ήταν η ομάδα που είχε αφήσει εκτός την Αγγλία. Ναι, είναι μια κλασική σκανδιναβική ομάδα. Όλες οι σκανδιναβικές ομάδες, οι εθνικές σκανδιναβικές ομάδες, βλέπετε Νορβηγία, Σουηδίες, Δανείες κτλ., έχουν πάνω κάτω βρετανικό στυλ παιχνιδιού. Άρα οι Άγγλοι θα έχουν απέναντί τους έναν καθρέφτη. Αυτό θα τους δυσκολέψει. Βαριά παιδιά, δυνατά κορμιά, δυνατή στο ψηλό παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια δεν είναι όλοι οι Άγγλοι τέτοιοι. Έχουν α πούμε και το Στέρλινγκ, έτσι που είναι διάολος. Αλλά είναι μια ομάδα που θα την παίξει στα ίσα την Αγγλία και ας μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι έχουν το κόμπλεξ στο αίμα τους, ακόμα και με την Κολομβία που συνολικά ήταν καλύτερη. Τι ήθελε, στο τσαφ πέρασαν. Λοιπόν, αν δεν ήταν το δοκάρι του Ρίμπε, στα πέναλτι θα είχε περάσει η Κολομβία. Thanks mate, λέει ο Αντώνης, να είσαι καλά Αντουάν. Η Άντωνη, μια και μιλάμε για την Αγγλία και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για το Μουντιάλ στην συνέχεια. Απλά θα ήθελα να ξεμπερδέψουμε πρώτα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ναι, ναι. Και στη συνέχεια το Μουντιάλ λογικά θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας. Οπότε ας κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας με Δημήτρη Τσομπατζόγλου ή όποιος τέλος πάντων είναι διαθέσιμος, ή ο Τσομπατζόγλου, ο Σταύρος Οκόλκας ή η Ελένη Μπούντου. Κάνει και τα κουμάντα σου, Τζόνι. Γιάννη Ζάτσης στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 12 θα πορευτούμε μαζί. Θανάση Κυλώνη στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Μπαλαντέρ, η οποία βγαίνει στον αέρα με την υποστήριξη της οικογένειας Παράσχου. Ένα όνομα με μεγάλη ιστορία στον χώρο των ανταλλακτικών υδραυλικής φύσεως, στα είδη υγιεινής, σε ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Baxi, Ferroli, Wolf κτλ. Όλα αυτά θα βρείτε στην Ολύμπου 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005, Παράσχος, Ολύμπου 90, ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσεως ανταλλακτικό και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, θα το βρείτε εκεί και απευθύνομαι και στους επαγγελματίες υδραυλικούς και στους απλούς σπιτονικοκύρδες που θέλουν να αλλάξουν από μια τσιμούχα μέχρι. Όχι, τσιμούχα δεν αλλάζει. Τσιμούχα τι είναι, εργαλείο δεν είναι τσιμούχα. Άσε από αυτά, είμαι άσχετος εντελώς. Είναι το εκείνο το μαύρο για να μην στάζει. Άμπρα, άρα και τσιμούχες αλλάζουμε. Έλα και τσιμούχα έχω. Λοιπόν, πιάζει λίγο με ψάρι, θέλει λίγο σε τσιπούρα. Έλα και τσιμούχα έχω. Τέτοιες κομματάρες που να τις κόψεις εσύ. Εντάξει. Και τώρα φεύγει μια κομματάρα η συντήση, λέει Derby Rock. Μπαίνει με άλλη κομματάρα ο Γιάννης Ζάτσης. Εκπομπή δεν βλέπω να κάνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά, ναι, συμφωνώ απόλυτα με το ποστάρισμα, με το τιτίβισμα, μια κίνηση στο Twitter, ανεβασμένο του φίλου και καλού συναδέλφου του Γρηγόρη του Ατρίδη, που τον απολαμβάνουμε κάθε πρωί στο Εψιλον. Όσοι τέλος πάντων ξυπνάτε πολύ νωρίς. Δύο μέρες λέει δεν έχει μουντιά, λέει, και κοντεύουμε να πέσουμε σε κατάθλιψη. Και του γράφω εγώ από κάτω. Εγώ άρχισα τα χάπια και λέει δεν είχαμε, λέει, καμία αμφιβολία. Είναι η φάση που αναρωτιέσαι πώς την παλεύουμε τα άλλα καλοκαίρια. Πραγματικά, ρε φίλε. Δηλαδή, δύο μέρες ρεπό στο μουντιάλ μου φάνηκαν ατελείωτα αυτά τα 24 ώρα. Και κάτσε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το δεύτερο. Έχουμε μέχρι αύριο, μέχρι τις 5 το απόγευμα που ξεκινάει το Γαλλία-Ουρουγουάη, έχουμε ακόμα. Να δούμε πώς θα τη βγάλουμε καθαρή, φίλε. Μην μας βρουν τέζα εκεί κατά τις 5 παρά. Έχουμε και στοίχημα. Για όσο το έχετε πάρει χαμπάρι, έχει ξεκινήσει ο μαραθώνιος των προκριματικών στο Europa League. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και στο Τσουλού να μπαίνει στη φάση την προκριματική, στους πολύ πρώιμους προκριματικούς γύρους. Τελικά αποτελέσματα: Saint Joseph's Gibraltar, Torsavn 1-1. Όσο έχει λήξει και το πρώτο παιχνίδι, η Torsavn προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η ομάδα από τα νησιά
Φερόε, Φαρόε. Κανονικά Φαρόε, έτσι γράφεται. Φαρόε Islands. Τώρα εμείς τα λέμε Φερόε. Είναι σαν τον δημοσιογράφο, τον συνάδελφο στην ΕΡΤ που μετέδιδε στο Μουντιάλ. Και τον αμυντικό τον ξέραμε τόσο, τον Δανό, Σίμον Κιάερ. Και έτσι γράφεται. K-J-A-E-R. Είναι Κιάερ. Και αυτό τον λέει Care. Λέει τι και, πώς λέμε, take care. Ε? Take care, man. Λοιπόν, Care. Γιατί Care. Φου Κιάερ γράφεται. Λοιπόν, είναι τα νησιά Φαρόε. Έτσι γράφεται. Φαρόε Islands είναι οι νήσεις, η νήσι Φαρόε. Εμείς όμως εκεί, Φερόε. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Ξύρα United, Σαν Τζούλια, 2-0, συγγνώμη, 2-1. Η Ξύρα United προκρίθηκε, ομάδα από την Μάλτα. Τι άλλο είχαμε. Πρίστινα, Europa, και αυτή είναι από τη Μάλτα, αν δεν κάνω λάθος. 5-0, προκρίθηκε η ομάδα από το Κόσοβο, η Πρίστινα. Πώς λέμε, Πρισίλα, Πρίσλεϊ. Και Μπάλα Τάουν Τρε Φιόρι, 1-0 η Μπάλα Τάουν, προκρίθηκε όμως η Τρε Φιόρι, η οποία ήταν Τρε Ζολί και Τρε Μπον. Λοιπόν, ναι, προκρίθηκε η ομάδα από το Σαν Μαρίνο. Και σε εξέλιξη, τελικό στη Γεωργία είχαμε τη Δυναμό Τυφλίδας, Ντι Λαγκόρι 5-0, Στουρμ Γκράτς, η οποία παραλίγο δεν ήταν αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Όχι, Στουρμ Γκράτς ήταν, περιμένανε με τον ΠΑΟΚ αντιπάλους μεταξύ Άγιαξ και Βασιλείας. Ναι, με Στουρμ Γκράτς δεν θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, η Στουρμ Γκράτς κέρδισε με 1-0 την Μίτλεσμπρο με γκολ του Pink. Pink Floyd, ακούμε, ο Pink ήταν ο σκόρερ της ομάδας από το Γκράτς, που κάποτε το γήπεδό της λεγόταν Arnold Schwarzenegger, πλέον τώρα έχει αλλάξει όνομα. Και σε εξέλιξη έχουμε φιλικό παιχνίδι Κατάρ με μια ομάδα που δεν ξέρω αν είναι σύλλογος ή αν είναι χώρα. Ποια είναι αυτή η τέτοια. Ναι, είναι μια ομάδα από την τρίτη κατηγορία της Αυστρίας. Η Zvezdat, έτσι λέγεται. Το Κατάρ παίζει με αυτούς. Στην εκπνοή του πρώτου μηχρόνου κερδίζουν 1-0 οι Κατάροι με πέναντι από το 30. Για το Europa League τα προκριματικά σε εξέλιξη το 76. Κλάξβικ, Μπρικυρκάρα Μάλτας 2-0. Με 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Στο 45+, Φολγκόρε Κάλτσιο. Και αυτό είναι Europa League προκριματικά. Φολγκόρε Κάλτσιο. Εγκορντάρνη, κάπως έτσι λέγεται αυτή, είναι ομάδα από την Ανδώρα, είναι στο 0-0, 2-0 είχαν κερδίσει οι Ανδόροι στο πρώτο παιχνίδι, τώρα είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Και στην Ισλανδία σε παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία, στο 46, Ακουρεΐρι, Φιόλνιρ 2-0, η Ακουρεΐρι, και Ρέικιαβικ, Βαλούρ Ρέικιαβικ 1-0 στο 16. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για Ισλανδίες, Σουηδίες κτλ. Η Σουηδία, ρε φίλε, με όλο το respect που τους πάω σαν λαό, αλλά πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ τζαζεμένος. Παίζει η Σουηδία το Σάββατο το απόγευμα προημιτελικό Μουντιάλ με την Αγγλία. Και ρε φίλε, την ίδια ώρα θα είναι σε εξέλιξη παιχνίδι της Α κατηγορίας Σουηδίας. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, δεν αντέχεται τόσο πολιτισμός. Τόσος ποδοσφαιρικός πολιτισμός δεν αντέχεται από τους Σκανδιναβούς, από τους Σουηδούς εν προκειμένου. Δεν γίνεται να παίζει, φίλε, η Α σου εθνική την ίδια ώρα που παίζει η εθνική σου ομάδα knockout προημιτελικό μουντιάλ με την Αγγλία. Αλλά Σουηδοί είναι αυτοί. Οικία μου θέλατε. Έτσι είναι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε ρεπορτάζ, Ζάρη και Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Ζάτ σήμερα έχει κέφια γιατί μας έχει ταράξει τις μουσικάρες. Λοιπόν, Λίμπερο, ακούτε Μπαλαντέρ στο 107,4. Θα ανασκυλώνει στο μικρόφωνο Γιάννη Ζάτση στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε στα 41 λεπτά μετά τις 10. Σε πολύ λίγο θα πάμε τηλεφωνικά στα 3-5 πηγάδια. Ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Θα ρωτήσω και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μετά θα μιλήσουμε με Ελένη Μπούντου, μάλλον για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα πούμε και τα του ρεπορτάζ του Ηρακλή. Αλλά πάμε πρώτα στα 3-5 πηγάδια να καλησπερίσουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω αν θα μου δώσεις εσύ την απάντηση που ψάχνω. Άκουσα το μεταξύ τη χαρακτηριστική φωνή του Σταμάτη Μουργκελίνη στο στούντιο. Ο στο στούντιο δεν είναι, είναι λίγο έξω από το στούντιο. Α, εντάξει. Εδώ τον έχω απέναντί μου. Θες να το πω τίποτα? Όχι, την καλησπέρα και τα φιλιά μου. Τίποτα. Εντάξει. Τα ανταποδίδει. Εντάξει. Κάτι λέει τώρα, δεν τον ακούω. Παρά την μπάσα του φωνή, δεν ακούω τι λέει. Γύρνα, λέει, ρημάξαμε στο αστικό. Του έχει φάει ο Άστα τα σωθικά. Τα λεφτά. Μου λες, ρώτησα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ζήτησα από κάποιον νεοσαίο τέλος πάντων, εκεί της ευρύτερης περιοχής, πώς προέκυψε αυτή η ονομασία. Λέει, γιατί τα λένε 3-5 και δεν τα λένε 4-6 πηγάδια ή 7 συν πηγάδια. Τι ας πω, ρε φίλε, δεν το έχω ψάξει, δεν έχω να σου πω την αλήθεια. Αλλά άμα θες μπορώ να το γκουγκλάρω, δεν είναι πρόβλημα.
Καλά να το γουγκλάρεις, δεν... και εγώ δεν μπορούσα να το γουγκλάρω, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα να πάρουμε έτσι πρωτογενή απάντηση από κάποιον Φριάτος. Εκεί ντόπιο. Ή όπως τα λένε ένας γνωστός μου, 8 πηγάδια. Του λέω γιατί έχουν 3 και 5. Έλατε. Άρα ούτε εσύ ξέρεις πώς πρέπει αυτό το σύνολο τερμάτων 3-5. Όχι, περίμενε. Αλλά κάθε περίμενε γιατί το... Περίμενε, 3-5 πηγάδια, ονομασία. Κάτι εδώ πέρα θα τα πούμε όλα. Περίμενε. Σαν πως έχω κάνει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, από πού πήρα το όνομά του, λέει, τα 3-5 πηγάδια. Ε, ναι ρε φίλε. Λοιπόν, γιατί δεν έβαλε 4-6 πηγάδια. Για ένα τα πιο γνωστά χιονοδρομικά της χώρας, αγαπημένο προορισμό για τους λάθη του χειμερινού σπόρου αλλά και του χιονιού. Σε υψόμετρο 1.330 μέτρα, 17 χιλιόμετρα από την Άωσα. Ναι. Στην πραγματικότητα λέει δεν υπάρχει κανένα πηγάδι, λέει. Ονομάστηκε έτσι, λέει, ναι, περιοχή, ναι. Γιατί στη βάση του χιονοδρομικού χαμηλά, δηλαδή σε 1.330 μέτρα υψόμετρο, υπάρχουν τρεις πηγές. Αυτό ισχύει, έχουμε τη μία εδώ πέρα. Ενώ ψηλότερα σε 1.700 μέτρα υπάρχουν 5 πηγές, κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και να ρωτήσετε από πού βρίσκονται αυτά τα πηγάδια. Γι' αυτό λοιπόν. Επειδή υπάρχουν 5 πηγές. 3 και 5 βασικά. Μάλιστα. Δεν με κάλυψε η απάντησή σου πάρα πολύ, τέλος πάντων. Τρεις και πέντε πηγές. Πάντως επειδή το νερό της πηγής το δοκιμάσαμε είναι εξαιρετικό. Ναι, ναι. Έχω κάνει και εγώ προετοιμασία εκεί πέρα πάνω, ρε. Δροσερό. Με ποιον. Με τον Άγιαξ. Τι με ποιον, ρε. Με την ομάδα που έπαιζα τότε. Με την Ακαδημία. Ηρακλής Λευκού Πύργου. Θα σφαίρανε εδώ. Ναι. Καλά, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο τέλος πάντων, αλλά ναι. Είχαμε κάνει προετοιμασία και εμείς εκεί. Εντάξει, έχει διάφορα το γύρο της κάνει. Ναι. Πάντως είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες του θερμοκρασία κυρίως. Και εντάξει, το πρωί λίγο μπορεί η ζέστη, όταν είσαι στη ζέστη, να σε χτυπάει λίγο παραπάνω. Αλλά οι θερμοκρασίες είναι καλές. Δηλαδή, εσείς τώρα είστε κάτω με καύσωνα, εμείς είμαστε εδώ πέρα πάνω. Καλά, σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Όχι, φίλε, αυτό εδώ δεν υπάρχει, δεν υδρώνεις. Εγώ από χθες που είμαι εδώ πέρα δεν έχω υδρώσει. Ναι. Μόνο τη δουλειά. Σκαπανέα μου εσύ. Λοιπόν, για πες, τι έχει το ρεπορτάζ. Σήμερα ουσιαστικά ήταν η πρώτη μέρα της προετοιμασίας, γιατί χθες προπόνηση δεν έγινε. Με τους παίχτες να προπονούνται πρωί και απόγευμα. Και ενώ έχουμε συνηθίσει, το ξέρεις και εσύ αυτό, ότι συνήθως η προετοιμασία, οι πρωινές προπονήσεις δεν περιλαμβάνουν μπάλα, κυρίως τρέξιμο. Ο Ερέρα, το γνωρίζαμε βέβαια και από πριν αυτό, του αρέσει πολύ να βάζει την μπάλα στο πρόγραμμα, έστω και αν μιλάμε για ένα πρώτο στάδιο στο οποίο δίνεται έμφαση στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Υπάρχει πολύ μπάλα. Υπήρχε πολύ μπάλα το πρωί, μαζί με τρέξιμο φυσικά, υπό την επίβλεψη του γυμναστή της ομάδας του Τέλμον Ντε Αντρές. Και μόνο μπάλα. Χωρίς τρέξιμο στο απογευματινό πρόγραμμα για τους παίχτες, οι οποίοι με το καλημέρα μπήκαν με πολύ έντονους ρυθμούς στις προπονήσεις. Μιλάμε τώρα ότι η πρωινή προπόνηση κράτησε 2 ώρες, από τις 9.30 μέχρι τις 11.30 και η απογευματινή 1 ώρα και κάτι, 1.30 περίπου ώρα. Ο Ερέρα είναι λάτρης δουλειάς, άλλωστε το γνωρίζει με αυτό, το έδειξε και σήμερα και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο γυμναστής στους παίχτες με το τέλος του επαγγελματινού προγράμματος, ότι καταλαβαίνω, λέει, και βλέπω, λέει, ότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα, λέει, αλλά είναι τώρα οι πρώτες μέρες, χρειάζεται υπομονή, λέει, θα προσαρμοστούμε όσο περνούν οι μέρες, γιατί τους βλέπω τους παίχτες, ειδικά μερικούς έχουν ψηλοτεντώσει από την πρώτη κιόλας μέρα. Δεν συνηθίζεται στις προετοιμασίες να ξεκινούν έτσι, αλλά ο Ρέρα μπήκε πολύ δυνατά και με πολύ έντονους ρυθμούς, θέλοντας να μην χάσει άλλο χρόνο. Εντάξει, βέβαια δουλεύει μια ομάδα που δεν είναι η ομάδα που θα την ήθελε, με μια ομάδα ειδικών θα τη χαρακτήριζα εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή αυτούς ποδοσφαιριστές έχει και με αυτούς δουλεύει, περιμένοντας φυσικά και τις αφήξεις που φαίνεται ότι θα έχουμε από την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί ο Άρης περιμένει τον Χαβιέ Ματίγια. Σήμερα η Λας Πάλμας ανακοίνωσε ότι ο Ματέο Γκαρσία θα παραχωρηθεί δανεικός στον Άρη τον επόμενο χρόνο. Υπάρχει το όνομα του Κολάσου, ο οποίος και αυτός θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, απομένει το OK της Μπόκα. Και η περίπτωση του Άλεξ Μενέντες, του Ισπανού αριστερού μπακ, ο οποίος και αυτός εκτός από πρόβλου θα ντυθεί στα κεντρινόμαυρα την επόμενη σεζόν. Είναι, θα λέγαμε, έτσι, ο Άρης πάει να κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ, να καλύψει το χαμένο έδαφος. Σίγουρα χρειάζεται και άλλες μεταγραφές, τουλάχιστον όμως σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό ότι έκλεισε 4 παίχτες πρώτης γραμμής όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ. Και μάλιστα για τον Ματέο Γκαρσία ειδικά ακούμε πολύ καλά λόγια.
ένας αριστεροπόδαρος εξτρέμ, που όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι θα, ότι αν του βγει του Άρη μπορεί να κάνει και τη διαφορά στην ομάδα της νέας σεζόν, αλλά ο καθρέφτης του κάθε ποδοσφαιριστή είναι το γήπεδο και θα περιμένουμε να το δούμε και αυτόν. Σα πηγά διαλογικά θα έρθει και φυσικά στα φιλικά της Ολλανδίας. Πάντως μέχρι στιγμής οι επιλογές που έχει κάνει ο Άρης κρίνονται θετικές. Δηλαδή και για τον Γκαρσία αυτά που είπα, και ο Ματίγια θεωρείται μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Οχτάρι, παίζει και εξάρι, αλλά κυρίως είναι οχτάρι. Βέβαια αυτός ταλαιπωρήθηκε και από κάποιους τραυματισμούς, γιατί προέρχεται, έχει κάνει στην καριέρα του δύο χιαστούς. Αν δεν έχει προβλήματα, νομίζω ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Όπως θα τη βοηθήσει και ο Μενέντες, όπου είναι ναι μεν μπακ, αλλά είναι περισσότερο επιθετικό μπακ. Εντάξει, θέλει λίγο δουλειά στο αμυντικό κομμάτι, στον ασταλτικό τομέα, αλλά και αυτός θεωρείται μια καλή επιλογή. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά το μεταγραφικό. Εντάξει, ο Άρης έχει κάνει 4 κινήσεις αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θέλει και άλλες, βέβαια, αυτό εννοείται. Αλλά στην ομάδα αυτή στιγμή δείχνουν να μην βιάζονται. Έχουν ρίξει το βάρος στο στόπερ και στον βασικό επιθετικό. Δεν θα βιαστούν ειδικά για αυτές τις δύο επιλογές, αυτό πιστεύω εγώ. Και γενικότερα, ίσως και οι επόμενες μέρες να μην έχουν πολλές ειδήσεις όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης. Αλλά θα περιμένουμε και θα δούμε, ελπίζοντας φυσικά στο αντίθετο. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Κατά τα άλλα, σήμερα το πρωί ήρθε στα 3-5 πηγάδια ο τερματοφύλακας ΚΑΠ 19, ο Ντίνο Αρβανίτης, διότι ο Άρης χθες ήρθε εδώ πέρα στην Όσο μόλις με ένα τερματοφύλακα, τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, και έτσι κλήθηκε χθες το βράδυ ο νεαρός κίπερ να ταξιδέψει σήμερα στα 3-5 πηγάδια. Τον έφερε ο πατέρας του, μάλιστα, ο πατέρας του οποίος είναι γνωστός, ο Λευτέρης Αρβανίτης, ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΙΑΡΙΣ. Το θετικό είναι όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση, ότι το μεσημέρι είχαμε και την οριστική συμφωνία με τον Γιώργο τον Καντιμίρη για ακόμα ένα χρόνο. Νωρίς το βράδυ ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολέου του. Και έτσι ο Άρης έχει πλέον τρεις επιλογές αυτή τη στιγμή για την προετοιμασία. Θα αποκτηθεί βέβαια κι άλλος τερματοφύλακας. Αλλά ούτε για αυτή την κίνηση νομίζω ότι οι κυπριανόμαυροι θα βιαστούν. Θα πάει δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Και από το απόγευμα στις προπονήσεις της ομάδας έχει ενταχθεί και ο Χάρης ο Σταμπουλίδης, ο Μαγενής Ελληνοαυστραλός ανασταλτικός χαφ, ο οποίος θα δοκιμαστεί τις επόμενες μέρες και θα περάσει το μικροσκόπιο του Πάκο Ερέρα, εφόσον πείσει δεν αποκλείεται να υπογράψει και συμβόλαιο με την ομάδα. Παίχτης που είναι διεθνής με την Εθνική Νέων, έχει αγωνιστεί στη Melbourne City, στην Colorado FC. Είναι μάλιστα πέραν από ποδοσφαιριστής και καλός, τα έπαιρνε τα γράμματα που λέμε Θανάση μου, γιατί είχε πάρει και υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Κολούμπιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον είδαμε σήμερα, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, θα το δει και ο Ερέρα και αναλόγως θα πάρει τις αποφάσεις του. Σήμερα το βράδυ αναμένεται στην Νάουσα, δεν έχει φτάσει ήδη και ο Γιώργος Βαλεριάνος που εξασφάλισε ειδική άδεια από το στρατό, παρουσιάς και θυμίζω χθες το πρωί στην Θήβα. Άντε ρε, πυροβολικάριος. Πυροβολικάριος ο Γιώργος Βαλεριάνης. Δικός μας είναι. Δικός σας. Λοιπόν, αν δεν έχει έρθει ήδη, θα αναμένεται απόψε το βράδυ εδώ πέρα στην Νάουσα για να μπει και αυτός με τον καλό από αύριο το πρωί στις προπονήσεις της ομάδας. Χρειάζεται ο Ρέρα σίγουρα και άλλες επιλογές. Έχει κάποιους παίχτες, αλλά ξαναλέω δεν είναι το ρόστερο όπως το ήθελε σε καμία περίπτωση. Βέβαια, στο πλαίσιο αυτό, νομίζω βέβαια ότι θα το συνεχίσει και αφού έρθουν και άλλοι παίχτες, βοηθάει λίγο και ο Ραούλ Μπράβο, ο οποίος θα λέγαμε ότι για πρώτη μέρα ήταν αρκετά δραστήριος, σε ένα νέο ρόλο πλέον στην παρουσία του, στην καριέρα του, στην ποδοσφαιρική. Είναι στο τεχνικό team της ομάδας, είναι μονίμως δίπλα στον Ερέρα και μάλιστα ο άλλοτε αμυντικός Ρεάλ Μαδρίτης και του Άρη φυσικά. Συμμετέχει κανονικά με τους παίχτες και στις ασκήσεις φυσικής κατάστασης, στο τρέξιμο, αλλά και στα παιχνιδάκια που γίνονται με την μπάλα στο μισό γήπεδο, πέρα και το πρωί και το απόγευμα. Δύσκολα φαίνεται ότι βγαίνει τελικά, αποβάλλει βασικά κάποιος στο μικρό ρόλο του ποδοσφαιριστή, και ειδικά ο Ραούλ Μπράβο, που όμως φαίνεται να το απολαμβάνει και μέχρι στιγμής θα λέγαμε ότι είναι ένα κάτι σαν πολύ εργαλείο για τον Ερέρα, γιατί πέραν όλων των άλλων λειτουργεί και ως μεταφραστής για την ώρα, μεταφέροντας στους Έλληνες τις οδηγίες του Ισπανού, γνωρίζει άλλωστε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα.
αγωνιζόμενος εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως στη θέση του Ολυμπιακού και του Άρη φυσικά, αλλά και της Βέρειας. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές αυτά. Ωραία. Δεν προκύπτει κάτι άλλο έτσι άξιο αναφοράς. Ο Ανάκογλου που παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μια περίπτωση να ανέβει, τελικά αυτό δεν θα γίνει, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσει τη θεραπεία του μαζί με τον Παναγιώτη Μπουντοβίνο και μετά την επιστροφή της ομάδας από το 3-5 πηγάδι θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του. Σε γενικές γραμμές αυτά θα λέγαμε, περιμένοντας πλέον και τις αφήξεις των παικτών με τους οποίους ο Άρης έχει συμφωνήσει, σε πρώτη φάση βέβαια της ανακοίνωσης και μετά και τις αφήξεις τους εδώ στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Μάλιστα. Ωραία, Νίκ. Αυτά. Οκ, okay. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε αφήσουμε και να ξεκουραστείς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έγινε, αγόρι μου. Θα τα πούμε και αύριο. Έγινε. Αύριο την ώρα του αγώνα. Το απόγευμα τι παιχνίδι έχει? Το απόγευμα έχει στις 5 Καμπανιακός Χαραβιακός. Και στις 9 έλα, έχει... Έλα, φίλε, τώρα με ρωτάς τι για αύριο το απόγευμα. Να μου πουλήσει ηρωνία τώρα, Θανάση. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα έχει Ουρουγουάη Γαλλία στις 5. Ουρουγουάη Γαλλία, ναι, και μετά Καμαν Ίγκλαντ. Όχι ρε φίλε, όχι, είσαι εντελώς αδιάβαστος. Αύριο έχει Βραζιλία Βέλγιο το βράδυ. Βραζιλία Βέλγιο. Ναι. Η Αγγλία παίζει με την Σουηδία, ξέρεις, ο αντίπαλος είναι η Σουηδία, να ξέρεις. Το ξέρω. Λοιπόν, φίλε, το ξέρω, και παίζει το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Μάλιστα. Δεν το δούμε. Ναι. Και έλεγα πριν πάω στο διάλειμμα, φίλε, ότι δεν αντέχεται ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός των Σουηδών, η οποία, φίλε, την ώρα που θα παίζει η εθνική της ομάδα προημιτελικό μουντιάλ με την Αγγλία, θα έχει παιχνίδι σε εξέλιξη η Α εθνική της Σουηδίας. Τραγική. Ρε φίλε, είναι πολύ ακραίο, δεν είναι? Δηλαδή, όσο και να λέμε ότι. Εντάξει, δηλαδή, ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι, πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο. Εγώ δίνω αύριο Γαλλία-Βραζιλία. Και τελειώνουμε εκεί, νομίζω. Στο 90 λεπτό. Η Βέλγη καλή χρυσή. Στο 90 λεπτό τα δίνεις. Πιστεύω ότι το Ουρουγουάη-Γαλλία θα κρυθεί στο 90 λεπτό. Ναι. Το Βραζιλία-Βέλγιο μπορεί να πάει και παράταση. Συμφωνώ. Με βρίσκεις σύμφωνο. Και εμένα η κεντρική μου ιδέα προς τα εκείνη. Νομίζω ότι θα κερδίσει η Γαλλία οριακά στο 90 ναι. λεπτό με γκολ αργά. Ναι. Δηλαδή 0-1 από το 70 και μετά το βλέπω το παιχνίδι, κάπως έτσι. Και το Βραζιλία-2, ας πούμε. Ναι, ή ένα-2 πάντως στον γκολ. Δηλαδή νομίζω ότι η Γαλλία, ναι. εφόσον κερδίσει, θα κερδίσει τον γκολ οριακά. Και στο Βραζιλία-Βέλγιο βλέπω να σκοράρουν και οι δύο και δεν αποκλείω κανένα 1-1-2-2. Ναι. Απλά εγώ θεωρώ ότι η Βραζιλία στα σημεία θα περάσει, γιατί η Βραζιλία είναι μια ομάδα που τη βλέπει. Εντάξει, έχει πολύ πιο βαριά κανένα, δεν το συζητάμε. Δεν, και ποιότητα δεν, έχει. Δεν τρέχει και δεν προσπαθεί ιδιαίτερα, αλλά αν ανεβάσει ταχύτητα για 5-10 λεπτά, ναι, θα βάλει ένα γκολ. Εντάξει. Και μετά θα το διαχειριστεί. Θα δούμε. Πάντως αναμένονται δύο. Η αυριανή μέρα των προημιτελικών είναι σαφώς πιο ενδιαφέρουσα από ότι η σαββατιάτικη. Σίγουρα. Ναι. Μάλιστα. Okay, Nick. Να είστε καλά, κύριε Κυλώνη. Να είστε καλά και εσύ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Άρη και τον Νίκο Παπαδόπουλο που βρίσκεται, είναι απεσταλμένος του Λίμπερο και το allaboutaris.com στα 3-5 πηγάδια της Ναούσης. Λοιπόν, πήρατε έτσι και μια εκδοχή το γιατί λέγεται αυτά τα 3-5 πηγάδια με τις πηγές κτλ. Τι ήθελα εγώ τώρα. Ναι, σε Ελένη Μπούντου να πάμε τώρα. Πάμε, όχι, άστο, Τζόνι, να πάμε μετά το διάλειμμα. Γιατί η Ελένη είναι και έτσι όταν πιάνει, έτσι, όταν έχει ηρμό και τα λέει ωραία. Και έχει ρεπορτάζ για τα πάντα όλα. Οπότε και 56 είμαστε, με την διακόψουμε. Να δούμε λίγο στο στοίχημα που ευρισκόμεθα, αφού υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. FM και νότα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526. Με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας με την οποία έτσι συνεργάζεστε. Μέσω Facebook, τα λέμε στο λογαριασμό μου, Θανάση Κυλώνης, λατινικούς χαρακτήρες με double S και KY. Ανοιχτές αργότερα και οι τηλεφωνικές δραμές, 2310-287 και 38. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας με την εκπομπή, η οποία έχει σαν μέγα χορηγό τον Παράσχο, την αποθήκη του Παράσχου στην Ολύμπου 90. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσης, ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, εκεί να το βρείτε, στην Ολύμπου 90 και τον Παράσχο. Και να ρίξουμε έτσι μια ματιά σε περιφερειακές ειδησούλες. Να πούμε καταρχήν ότι είχαμε στο Wimbledon που είναι σε εξέλιξη εύκολη πρόκριση, λέει, στον τρίτο γύρο, λέει, εξασφάλισαν οι Ναδάλ Τζόκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε, πάρα τον τραυματισμό του προκρίθηκε.
ο Νίκ Κύριος, η Σιμώνα Χάλεπ, έξω Παγδατής και Μάριν Τσίλιτς. Αυτά είναι έτσι με τίτλους η ενημέρωση από το τουρνουά του Wimbledon στο Λονδίνο. Ο κύριος Αλαφούζος είπε ότι βάζω 20 εκατομμύρια ευρώ μέχρι την μεταβίβαση της ΠΑΕ. Λοιπόν, σε αυτόν τον Ταϊλανδό, τον, πώς λέγεται, Πιεμονγκσάντ, κάπως έτσι λέγεται, έχει ένα μυστήριο όνομα. Να πούμε επίσης ότι ο μάνατζερ του Κριστιάνου Ρονάλντο δεν απέκλεισε, αλλά ούτε επιβεβαίωσε την μετακίνηση του Πορτογάλου Superstar από την Ρεάλ στη Γιουβέντους. Πάντως, οι κακές γλώσσες, κακές τώρα άγαμε να λέγαμε, οι φήμες λένε ότι είναι ψηλοτελειωμένη υπόθεση η μεταγραφή του από τη Μαδρίτη στο Τωρίνο. Να πούμε επίσης ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον Άλβαρο Οντριοθόλα, τον back από την Σοσιεδάδ, πλήρωσε παρακαλώ 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. Ο Οντριοθόλα που ουσιαστικά φέτος έκανε καλή χρονιά με την Σοσιεδάδ και η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάστηκε να πληρώσει την ρήτρα του ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον υπογράψει για 6 χρόνια. Η Ρεάλ που λογικό είναι έτσι να ρίχνει ματιές προς χώρα των Βάσκων μεριά, καθώς και ο νέος τεχνικός, ο Ζουλέν Λοπετέγγι, είναι βάσκικης καταγωγής. Είπαμε ότι η Παρί την Δευτέρα θα παρουσιάσει τον Gianluigi Buffon και ετοιμάζει φαντασμαγωρική εκδήλωση στον πύργο του Άιφελ, όχι στον πύργο το Λευκό. Μεγάλη μεταγραφή για τα δεδομένα του συλλόγου έκανε σήμερα η Σασουόλο, η ιταλική ομάδα, η οποία απέκτησε τον Kevin Prince Boateng, ο οποίος επιστρέφει στην Ιταλία, όπου είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Μίλαν. Μέχρι πέρυσι τον βλέπαμε στην Bundesliga. Τι άλλο. Α, ο Ρέσι Καρνέζης, έτσι, σημαντική μεταγραφή για τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Νάπολη. Η Νάπολη που θα έχει πλέον στον πάγκο της τον Κάρλο Αντσελότη, τον πολυνίκη Ιταλό τεχνικό. Ο Καρνέζης πάντως δεν προορίζεται για βασικός τερματοφύλακας, γιατί έκανε κι άλλη μεταγραφή τερματοφύλακα σήμερα η Νάπολη. Εκείνος θα παίζει βασικός, δεν είναι πολύ γνωστό όνομα, τέλος πάντων για τους μη γνωρίζοντες πάρα πολλά έτσι από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, η Νάπολη ανακοίνωσε σήμερα τον Φαμπιάν Ρουίθ, μέσος από την Μπέτις, διεθνής με την Under 21 της Ισπανίας. Πλήρωσε 30 εκατομμύρια ευρώ στην Μπέτις για να τον πάρει και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2023 ο Φαμπιάν Ρουίθ, Ισπανός μέσος, και στη συνέχεια ανακοίνωσε ένα μεγάλο ταλέντο στην θέση του τερματοφύλακα, τον Άλεξ Μερέτ, και αυτός για 5 χρόνια, είναι 21 ετών και μετά από 3 χρόνια στην Ουντινέζε, μετά από 3 χρόνια ιδιοκτησία στην Ουντινέζε, που ανήκε και ο Ρέσι Καρνέζης, είχε δοθεί 2 σεζόν δανεικό στην ΣΠΑΛ, αποκτήθηκε από την Νάπολη έναντι 22 εκατομμύρων ευρώ. Αυτός προορίζεται για βασικός και με τον Ρέσι Καρνέζη να είναι το back-up του. Ο Καρνέζης που και αυτός στην Ουντινέζε ανήκε και τον έδινε δεξιά και αριστερά, πέρυσι αγωνίστηκε στην Watford, στην Premier League. Στα λίγα μάτς που έπαιξε, εγώ θυμάμαι κάτι έτσι, ιδιαίτερα κακές εμφανίσεις που έκανε, αλλά ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας, αυτό δεν χωράει αμφισβήτηση. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω, λέει, υπάρχουν, λέει, μικρά παιδάκια που κάνουν προπόνηση, λέει, στα πεσήματα του Νεϊμάρ. Έχει γίνει πλέον μόνο το πέσιμο, αλλά Νεϊμάρ, με αυτό το keep rolling. Λοιπόν, ναι, κάτι άλλο, αμάν, αμάν. Όπως βλέπω, ναι. Α, ωραία, δυστό, τώρα τη βλέπω αυτή, δεν την είχα πάρει νωρίτερα πρέφα. Έχουν, λέει, μαζευτεί 170.000 υπογραφές, οι οποίες σε αίτηση που θα σταλεί στην FIFA και με την οποία, λέει, ζητάνε Κολομβιανοί και όχι μόνο να επανεξετάσει η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 2 αποφάσεις στη διάρκεια του αγώνα της Κολομβίας με την Αγγλία, έτσι ώστε να διατάξει την εκ νέου διεξαγωγή του αγώνα. Εντάξει, είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού και μόνο. Δεν παίζει, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω, λέει, στέκεται σε 2 σημεία στον καταλογισμό πέναλτι υπέρ της Αγγλίας στην κανονική διάρκεια.
εκεί όπου υπήρχε πέναλτι, απλά όντως ο Γκάιγκερ, ο Αμερικανός διαιτητής, θα μπορούσε έτσι για το γαμώτο που λέμε να ζητήσει την επιβεβαίωση από το ΒΑΡ, κάτι το οποίο δεν έγινε. Εντάξει, οι Κολομβιανοί που μάζαν τις υπογραφές λένε ότι ήταν ανύπαρκτη, λέει, η παράβαση του Κάρλος Σάντς στον Χάρι Κέιν. Βέβαια τα replay δεν τους δικαιώνουν. Εντάξει, όχι ότι είναι ο ορισμός του πέναλτι, αλλά υπάρχει κράτημα και, έτσι, και ρίξιμο του Κέιν στο έδαφος. Και στην δεύτερη περίπτωση, λέει, εκεί που είναι η ένστασή του, είναι ότι σταμάτησε το μάτς, λέει, εξαιτίας μιας δεύτερης μπάλας. Εκεί, ναι, εκεί συμφωνώ. Ναι. Είναι η φάση που η Κολομβία στην εξέλιξη της φάσης πετυχαίνει γκολ. Ήταν, αν θυμάστε, μια φάση προς το φινάλι του αγώνα που μπαίνει και μια δεύτερη μπάλα στο γήπεδο. Αποσπά την προσοχή του Μαγκουάιρ. Εκτελείται το πλάγιο. Βγαίνει η φάση να κάνει, δεν θυμάμαι ποιος Κολομβιανός είναι. Βέβαια με σταματημένο και τον Πίκφορντ. Πλασάρι, μπαίνει μπάλα μέσα. Ναι. Και έχουν μαζευτεί, λέει, 170.000 υπογραφές. Ναι. Είπαμε, είναι κίνηση καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού. Συγγνώμη. Έχουμε και μηνυματάκια που αφορούν αποκλειστικά το Μουντιάλ. Θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Πάμε πρώτα σε ένα διαλυματάκι, αφού πούμε ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Κλάξβικ με την Μπρικυρκάρα. 2-1. Κέρδισε η Κλάξβικ και πήρε την πρόκριση μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Η Κλάξβικ, που είναι ομάδα από τα νησιά Φάροε και όχι Φερόε, να το λέμε σωστά όπως γράφεται αυτό το κρατήδιο. Πάμε σε ένα διάλειμμα, καθώς είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε Λίμπερο 107,4 την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ από την Ελένη Μπούντου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 11 λεπτά μετά τις 11. Στα 11 μετά τις 11 γίνονται και αυτά. Λίμπερο 107,4, βραδάκι 5η μέρα του Ιούλιο 2018. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα είμαστε μαζί για άλλα 50 περίπου λεπτά μέχρι και τις 12. Θανάση κυλώνει στο μικρόφωνο Γιάννη Ζάτση στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ανά SMS. Τα λέμε και μέσω Facebook. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχω βέβαια μηνύματάκια να διαβάσω. Τα έχω κάβα για αργότερα όταν θα πάμε στο αμιγώς μουντιαλικό κομμάτι της εκπομπής. Για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε σε λίγο, μάλλον με Ελένη Μπούντου. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε πολύ λίγο. Στο στοίχημα, στα λίγα μάτς που είναι σε εξέλιξη, το φιλικό του Κατάρ παραμένει στο 1-0 και εδώ ακόμα βλέπω ότι είναι καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, οπότε πολύ πιθανό να μην είναι κανονική, έτσι, η κάλυψη του αγώνα. Τώρα πιο φιλικό Κατάρ με ομάδα τρίτης Αυστρίας να είχαμε να λέγαμε. Στην Ισλανδία στο 86, Ακουρέιρι, Φιόλνιρ 2-0. Στο ημίχρονο στην Ισλανδία, πρώτη κατηγορία γι' αυτό, Ρέικιαβικ, Βαλούρ Ρέικιαβικ στον τέρμπι της πρωτεύουσας 1-1. Και για τα προκριματικά του UEFA Europa League, Folgore Calcio. Αυτή είναι η ομάδα από το Σαν Μαρίνο. Με την Εγκορντάνη, αν τη διαβάζω σωστά, την ομάδα από την Ανδόρα. Γκολ δεν έχουμε μετά από 70 λεπτά παιχνιδιού. Στο πρώτο μάτς η Εγκορντάνη είχε κερδίσει με 2-1. Άρα έχει σκορ πρόκριση. Άμα το φάει βέβαια, πάει σπίτι της. Αυτά και με το στοίχημα. Άντε, ξεπετάξουμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή που δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά για να έχουμε μοναδική κρεμότητα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλείο, που η σημερινή μέρα δεν είχε έτσι κάτι φρέσκο να μας δώσει, πέραν των προγραμματισμένων ραντεβού που υπάρχουν για ανανεώσεις, κυρίως με τον Τάικη, να δούμε τι θα γίνει με τους τρεις παίκτες που ανήκουν στην δόξα δράμας, δηλαδή με Παναγιωτούδη, Ρεβιθόπουλο και Κυριακίδη. Ένας παίκτης από το φετινό ρόστερ του Ηρακλείου, ο αναλυτικός θεματοφύλακας ο Τρίφων Γιούδας, δεν ήταν μεταξύ των εισηγήσεων της Σπύρου Μπαξεβάνου για συνέχιση της παρουσίας στο ρόστερ και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κρήτη, στα Χανιά, στον αθλητικό όμιλο Παλαιοχώρας Χανίων, είναι ομάδα της Τρίτης Εθνικής. Αυτά λοιπόν με τον Τρίφων Αγιούδα, να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Εντάξει, στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή το μείζον ζήτημα είναι η έβρεση χρημάτων. Το διατυπανίζουν κάθε μέρα με κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε μέσο που φιλοξενούνται οι παράγοντες της διοικούσας, οι άνθρωποι της διοικούσας επιτροπής, ο κ. Χατζόγλου, ο Τουτζιάρης και όλοι οι υπόλοιποι που τρέχουν την ομάδα ψάχνουν να βρουν να προσελκύσουν επιχειρηματίες Ηρακλειδής. Από κάποιους έχουν πάρει θετική απάντηση, λεφτά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν πάρει. Πάντως ο Ηρακλής χρειάζεται άμεσα χρήμα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της εκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ, αλλά για να συσταθεί η νέα ΠΑΕ
χρειάζεται μέχρι αρχές Αυγούστου το αργότερο να βρεθούν 300 χιλιάρικα. Σε πρώτη φάση χρειάζονται 50.000 ευρώ, αλλά μέχρι τα αρχές μέσα Αυγούστου, μέχρι 15 Αυγούστου δηλαδή deadline, υπάρχει για εξέβρεση 300.000 ευρώ. Εντάξει, για άλλες ομάδες μπορεί να είναι αστείο αυτό το ποσό, αλλά ο Ηρακλής εκεί που έχει φτάσει, για πολλούς και διάφορους λόγους, που με τις ευθύνες να πέφτουν και στον ίδιο, αλλά φυσικά και στους εκτός Ηρακλή παράγοντες, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, φαντάζομαι, τα 300.000 που χρειάζονται για την επανεκκίνηση ουσιαστικά της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Λοιπόν, όσον αφορά τον μπασκετικό Ηρακλή, είδηση που να αφορά αμιγώς το ωκεανόλευκο τμήμα δεν υπάρχει, απλά υπάρχει μια είδηση που έρχεται από την Πάτρα και μια είδηση που έρχεται από την Λευκάδα. Η Λευκάδα αποχωρεί από την Α2, δεν θα κατέβει στο νέο πρωτάθλημα και την θέση της Λευκάδας θα πάρει ο Ιπποκράτης από την ΚΟ. Ένα ταξίδι πολύ μακρινό, κουραστικό και πολυέξοδο, όχι μόνο για τον Ηρακλή, αλλά κυρίως για τον Ηρακλή τώρα, μια και μιλάμε για τον Ηρακλή, που είναι και μακρινή απόσταση από Θεσσαλονίκη μέχρι την ΚΟ. Ένα εξαιρετικό νησί, δεν το έχετε επισκεφτεί για καλοκαιρινές διακοπές, ειδικά αν είστε έτσι σε μπάκουρο παρέα, είναι ενδείκνυται. Είναι τίγκα στις Σκανδιναβές. Είναι πραγματικά επαθαίνεις ανοσία στο Ξανθό. Γενικά το Δωδεκάνησα το έχουν αυτό. Λοιπόν, κάποτε είχαμε στήσει και μαγαζί τον Ίσαλο στην ΚΟ, παλιά. Είχαμε κάνει το παράρτημα του Ισάλου που ήταν εδώ στην παραλία. Είχαμε κατέβει και το είχαμε στήσει το Πάσχα του, πότε ήταν, στην ΚΟ. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Ο Ιπποκράτης από την ΚΟ λοιπόν θα πάρει την θέση της Λευκάδας. Για την Πάτρα που έλεγα, υπάρχει μια είδηση που αναφέρει ότι ο Άλεξ Άκερ, ο Αμερικανός γκάρ του Απόλλωνα Πατρών, είναι έτοιμος να καταγγείλει τον Απόλλωνα στην FIBA για οφειλές που αγγίζουν τις 100.000 ευρώ, αν τελικά το πράξει ο Απόλλωνας Πατρών, κινδυνεύει άμεσα είτε με πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο είτε με άλλες κυρώσεις. Ο Απόλλωνας Πατρών που υπενθυμίζω ότι ούτε αυτός ανέβηκε στην Α1, αφού απέκλεισε πρώτα τον Ηρακλή στον ημιτελικό της Ανόδου, στη συνέχεια αποκλείστηκε και παραμένει στην Α2. Να δούμε όμως τι θα γίνει με τον Άκερ, που ήταν και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος παράγοντας, αγωνιστικός παράγοντας του φετινού Απόλλωνα, στην καλή παρουσία που είχε στην Α2, γιατί είναι και μεγάλο το ποσό και θα υπάρχει σίγουρα μεγάλη δυσκολία στους παράγοντες του Απόλλωνα για να το συγκεντρώσουν και για να τον εξοφλήσουν. Το θέμα είναι ο Ηρακλής τι κάνει. Ο Ηρακλής που για μια ακόμη χρονιά έχει έτσι ρίχνει και μια κλεφτή ματιά, μπας και ανοίξει ένα παραθυράκι για την Α1, κάτι που το οποίο το θεωρώ απίθανο να συμβεί. Και από τον βολικό Ηρακλή σήμερα δεν υπάρχει κάποια είδηση, ή από το κομμάτι του ερασιτέχνου που είχαμε τις προάλλες την νέα διοίκηση, αποτελούμενη από πάνω κάτω τα ίδια άτομα που τρέχανε μέχρι στιγμής στον ΓΣ Ηρακλής. Πήραν το OK από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και κάπως έτσι θα πορευτεί η κατάσταση για το επόμενο εξάμηνο. Ουσιαστικά είναι άλλη μια παράταση ζωής για τον ερασιτέχνη Ηρακλή, που και εκεί τα οικονομικά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά. Υπάρχει ανάγκη από χρήμα. Πώς λέμε, υπάρχει ανάγκη από, μεγάλη ανάγκη από αίμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από χρήμα γενικά στον σύλλογο που λέγεται Ηρακλής. Αν εξαιρέσουμε το τμήμα μπάσκετ, το οποίο είναι καλά τα οικονομικά του, τα αγωνιστικά του δεν είναι καλά, στα υπόλοιπα τμήματα είναι φτώχεια, έχουμε φτώχεια καταραμένη. Αυτά λοιπόν και με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να πάρουμε Ελένη Μπούντου για να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Στις καθυστερήσεις στην Ισλανδία, Ακουρέιρη, Φιόλνιρ ή Φιόλνιρ, δεν ξέρω που τονίζει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, παραμένει το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Στο Europa League, στη Revanche Folgore Calcio, Εγκορντάνι παραμένει το 0-0 στο περίπου 15 λεπτά πριν την λήξη του αγώνα. Και ημίχρονο στο Derby του Reykjavik, η KR Reykjavik με την Valur είναι στο 1-1. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Μπούντου. Γεια σου, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ένα παιδί. Α, και στο Γιάννη Ντοζάτση. Εντάξει. Ναι, βεβαίως. Ναι. Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπάρχει.
Είναι προετοιμασία. Δεν τον πάτησε το τρένο, αλλά ανέβηκε πάνω στα 3-5 πηγάδια. Μια χαρά, μια χαρά. Την καλύτερη περίοδο είναι πάνω στη δροσιά. Στη δροσιά, ναι. Εμείς εδώ πέρα λιώνουμε. Έτσι ακριβώς, για λίγο ακόμη. Δεν υπάρχει έτσι ιδιαίτερη κινητικότητα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σε μεταγραφικό επίπεδο, ούτε σε αγωνιστικό βεβαίως, Θανάση, γιατί με την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία, ο Ράς Μαλουτσέσκου έδωσε διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές, οπότε το ραντεβού του ποδοσφαιρικού τμήματος έχει οριστεί για αύριο το πρωί, για το πρωί της Παρασκευής. Έχουν σκορπίσει περισσότεροι, άλλοι Χαλκιδικοί, άλλοι όπως ο Μπίσεσβαρ, ας πούμε, έμεινε στην Ολλανδία, από εκεί ταξίδεψε στο Παρίσι οικογενειακός. Οπότε έτσι είναι μια περίοδο αποφόρτισης και ξεκούρασης μετά το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, το πρώτο μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και από αύριο επιστρέφουν σε ρυθμούς προπονήσεων. Δύο προπονήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα εδώ στην Θεσσαλονίκη, και την Κυριακή το πρωί βεβαίως θα βρεθούν στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν ξανά στην Ολλανδία, αυτή τη φορά στο Όστερμπεκ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Περιλαμβάνει τρία φιλικά. Έχει ήδη ανακοινωθεί το πρόγραμμα των φιλικών. Αλλά σε αντίθεση με το πρώτο μέρος της προετοιμασίας, την Κυριακή επιστρέφουν Πρίγιοβιτς και Ουάρντα. Για τον Πρίγιοβιτς τα είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι τελείωσε, ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Μίλησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μίλησε με τον Παντελή Κωνσταντινίδη και τον Ράσμα Λουτσέσκου. Τους είπε ότι αυτές οι μέρες που έχει μπροστά του είναι αρκετές για να πάρει τις απαραίτητες ανάσες. Από τη στιγμή που δόθηκε κουλούρης δανεικός στον Ατρόμητο, και αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ουσία ένας φορ κοινού Μιστακίδης, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιστρέψει ο Πρίγιοβιτς για να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμος στα παιχνίδια με την Βασιλεία. Τα αντιλαμβάνεται και ο ίδιος πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Οπότε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ συμφώνησαν να επιστρέψει την Κυριακή και να ενσωματωθεί κανονικά με την ομάδα στο στάδιο της προετοιμασίας, για να δώσει το παρόν βεβαίως στο πρώτο παιχνίδι με τη Βασιλεία στην Τούμπα, αλλά και στον δεύτερο. Ποντάρει πολλά πάνω στον Πρίγιοβιτς. Το είχε πει κιόλας και ο Λουτσέσκο, ότι αυτή τη στιγμή και να αποκτήσουμε ποδοσφαιριστή για τον κόσμο, το λέω αυτό που περιμένει έτσι μεταγραφές, πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμη για τα παιχνίδια με την Βασιλεία. Είναι και η τακτική του Λουτσέσκου να ενσωματώνει σιγά σιγά τους νέους ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω ότι θα πάμε με συνταγή ΠΑΟΚ από πέρσι στα συγκεκριμένα παιχνίδια, και βεβαίως με τον Πρίγιοβιτς, αν και εφόσον όλα κυλήσουν καλά και ομαλά στην προετοιμασία, να αγωνίζεται ως φορ. Από εκεί και πέρα ο Ουάρντα έχει κάποιες μέρες περισσότερες στην διάθεσή του, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έκριναν ότι μέχρι την Κυριακή και ο ίδιος έχει τον απαραίτητο χρόνο για να ξεκουραστεί, να πάρει τις ανάσεις του, να ηρεμήσει μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας και τις υποχρεώσεις με την Εθνική Αιγύπτου, και εκείνος να βρίσκεται στην Ολλανδία. Για τον Ουάρντα τώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, με την έννοια ότι υπάρχει κινητικότητα, έτσι. Υπήρχε γενικώς κινητικότητα και στο Μουντιάλ, αλλά και αυτές τις ημέρες. Σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα από την Τουρκία, από την Trabzonspor, συγγνώμη, που έχει στο μπλοκάκι της, έχει στα υπόψη της τον Αιγύπτιο μεσοπιθετικό. Γνωρίζουν ότι προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τον Ατρόμητο. Γνωρίζουν ότι ενδεχομένως να μην βρει τον απαραίτητο χρόνο και το ρόλο που θα ήθελε στον ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα τα οικονομικά δεδομένα είναι αγκάθι για την συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά όπως και να έχει, εμείς σημειώνουμε το ενδιαφέρον και την κινητικότητα που υπάρχει για τον Ουάρντα, με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να είναι όχι ακριβώς ανοιχτός, αλλά αν και εφόσον ικανοποιηθούν τα θέλω του, ικανοποιηθεί και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, να προχωρήσει στην παραχώρηση του Αιγύπτου. Γενικώς υπάρχουν αρκετοί ξένοι ποδοσφαιριστές μη κοινοτικοί, οι οποίοι απασχολούν τον ΠΑΟΚ, και πώς μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο ξεσκαρτάρισμα. Σαφώς ο Ουάρντα, από τη στιγμή που ενδιαφέρει, από τη στιγμή που υπάρχει μια κινητικότητα, όλα φαντάζουν και είναι ανοιχτά, έτσι, για τον Ουάρντα. Βεβαίως το φετινό καλοκαίρι, η φετινή προετοιμασία, αν θέλεις, είναι διαφορετική συγκριτικά με την προηγούμενη, γιατί ξεκινάμε από το βασικό, που είναι η παραμονή του ίδιου προσώπου, δηλαδή του Ράσμα Λουτσέσκου στο τιμόνι του ΠΑΟΚ. Οπότε αρκετοί ποδοσφαιριστές,
έχουν έτσι την ευκαιρία να δείξουν πράγματα και να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην διάθεση του Λουτσέσκου. Σε αυτούς μπορεί κανείς να σταθεί, στον Βιερίνια, στον Μαουρίσιο, στον Ελ Καντουρί. Πρόκειται έτσι για μια τριάδα ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκε πέρσι στην εκπνοή της μεταγραφικής περίοδου, και πρόκειται για μια τριάδα ποδοσφαιριστών, δεν βάζω βεβαίως αυτούς τον Ζαμπράνο που αποχαιρέτησε τον Δεκέμβριο, στέκουμε μόνο σε αυτούς που παρέμειναν και συνεχίζουν και τη νέα χρονιά. Το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό στοιχείο έχει να κάνει ότι από την πρώτη μέρα βρίσκονται στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ακολουθούν από την πρώτη μέρα το καλοκαιρινό πρόγραμμα, οπότε όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις από την εικόνα που θέλουμε και περιμένουμε να δούμε από τους τρεις ποδοσφαιριστές. Αυτό κυρίως πάει και στρέφεται για τον Ελ Καντουρί, ο οποίος είχε μια πολύ ιδιόμορφη και δύσκολη χρονιά πέρσι, με πολλούς τραυματισμούς, πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά φέτος που βρίσκεται από την πρώτη μέρα φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει καλά την προετοιμασία του, αν και βεβαίως υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα για τον Μαροκινό στην Ιταλία, ούτως ή άλλως το όνομα του είναι γνωστό και οικείο στους Ιταλούς, με τελευταίο βεβαίως το δημοσίευμα από την Φροζινόνε, η οποία ανέφερε ότι το όνομα του Ελ Καντουρί υπάρχει στο τραπέζι, ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προταθεί από μάνατζερ και ατζέντιδες, έτσι, και εξετάζεται. Αυτά και για τον Ελ Καντουρί. Υπάρχει και μια συνέντευξη ΜΑΚ βεβαίως στην Ρωσία. Ο ΜΑΚ, ο οποίος ακολούθησε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας με την Ζενίτ μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του από τον ΠΑΟΚ, και ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε πως επέλεξε να έρθει στον ΠΑΟΚ και να αγωνιστεί σε μια ομάδα που του προσφέρει έτσι ένα οικείο και γνώριμο περιβάλλον, γιατί πέρσι δεν τον ήθελε ο Μαντσίνη στην ομάδα, οπότε έπρεπε να ψάξει μια νέα ομάδα, μια νέα ποδοσφαιρική στέγη. Πλέον τα πράγματα για τον ΜΑΚ στην Ζενίτ έχουν αλλάξει, έχουν έναν νέο προπονητή, νέες τακτικές. Βεβαίως αναφέρομαι στον Σεργέη Σέμακ, για τον οποίο ο ΜΑΚ μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέγοντας χαρακτηριστικό ότι είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Με βοήθησε από την πρώτη στιγμή που γύρισα, επέστρεψα στην Αγία Πετρούπολη. Οπότε φέτος τα δεδομένα είναι διαφορετικά για εμένα, και αυτό δείχνει ότι ο Σλοβάκος θα παλέψει την παραμονή του στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, με το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ να κλείνει όπως όλα δείχνουν οριστικά, έτσι. Εδώ κάπου να σημειώσω και να προσθέσω, όσο έχει πει ο Λουτσέσκο, ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση ο ΜΑΚ, όχι ακριβώς δύσκολη, ιδιόμορφη, γιατί θα πρέπει να το συζητήσω με τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ και να δούμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο ΜΑΚ φαίνεται ότι δεν υπάρχει στο πλάνο του ΠΑΟΚ, με τον ίδιο βεβαίως να κάνει την προσπάθειά του και το restart στην Ζενίτ της Αγίας Πετρούπολης. Από εκεί και πέρα, λέγαμε προηγουμένως για τους ποδοσφαιριστές που απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης. Σαφώς η παρέα που ξεχωρίζει είναι αυτή των Βραζιλιάνων, και αναφέρουμε βεβαίως τους Μαουρίσιο Ζαμπά και Ενρίκε, που έχουν έτσι κολλήσει για τα καλά μεταξύ τους από τα μάτια του Μουντιάλ που παρακολουθούν στην Θεσσαλονίκη με την επιστροφή της ομάδας, μέχρι έτσι τα πρώτα μπάνια στην Χαλκιδική, με τον Ζαμπά να είναι ιδιαίτερα κινητικός στα social media, προστάροντας φωτογραφίες από την Τούμπα, από την ατμόσφαιρα της Τούμπας, και δείχνοντας ιδιαίτερα ανυπόμονος να ζήσει το κλίμα της ομάδας. Στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι για την εξέλιξη. Σαφώς η απόκτηση του ΦΟΡ παραμένει σε πρώτο πλάνο, όπως και αυτή του κεντρικού ΧΑΦ. Γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, συναντήσεις επί συναντήσεων, αλλά τουλάχιστον με πλάνο την Βασιλεία δεν νομίζω ότι θα μας απασχολήσει κάποια περίπτωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο ακόμη και να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 ώρα να προλάβει τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και μιας και λέγαμε για ΦΟΡ, να πούμε για τον Πούκι, ο οποίος βεβαίως ανήκει εδώ και λίγες ημέρες στο δυναμικό της Νόριτς, με τον μάνατζερ του να μιλάει σε μέσο της Φιλανδίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ ήταν μια καλή προοπτική για εμάς, αλλά θεωρήσαμε ότι η Νόριτς ήταν η πιο σωστή επιλογή που έπρεπε να κάνουμε. Ο Πούκι, ο οποίος απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, αλλά ξαφνικά τις τελευταίες μέρες, και ενώ έδειχνε ότι υπήρχε κοινό σημείο επαφής με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, περίμενε έτσι το κάλεσμα από τον Δικέφαλο. Αυτό δεν ήρθε ποτέ και ο παίκτης στράφηκε βεβαίως σε άλλη λύση και σε άλλη επιλογή για την καριέρα του. Μάλιστα. Αυτά. Ηρεμία σε γενικές γραμμές. Ωραία, Λένη.
Δεν μου λες αύριο τι θέλεις, ή γενικά στους τέσσερις προημιτελικούς του Μουντιάλ, τι βλέπεις, τι θέλεις. Κοίταξε, θέλω Βραζιλία οπωσδήποτε, δηλαδή όχι αύριο, στον τελικό. Θες τελικό, άρα θες και κατάκτηση λογικά, είσαι Βραζιλίου. Και να το σηκώσει. Ναι. Κοίταξε, επειδή εγώ Μουντιάλ και Βραζιλία το έχω ένα στο μυαλό μου. Ναι, πάει πακέτο. Ναι. Μπράβο, και σε 4 χρόνια και σε 8 και σε 12 να με ρωτήσεις πάντα θα σου λέω για Βραζιλία. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εδώ στην Ελλάδα πουλάει περισσότερο η Αργεντινή, έτσι. Εντάξει, όχι, μην το λες. Εντάξει, είναι και Βραζιλιάνους έχει πολλούς. Εντάξει, έχει. Και έχει περισσότερο. Και Ιταλούς έχει πολλούς και Αγγλόφιλους έχει. Εντάξει. Όχι, κοίτα, Ιταλούς ναι, αλλά από τη στιγμή που η Ιταλία ήταν εκεί. Ναι, είναι απούσα. Ναι, okay. Αυτό πάμε σε άλλη λύση. Σίγουρα θέλω Βραζιλία. Σίγουρα. Δηλαδή δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα βλέπω Γαλλία, αν και θα σου λέγω ότι θέλω Ουρουγουάη. Ναι. Και στα Σαββατιάτικα. Λοιπόν, τα Σαββατιάτικα, κάτι πέστα μου λίγο για να τα έχω μπροστά μου. Το Σάββατο είναι Σουηδία-Αγγλία. Ναι, σωστά. Και το βράδυ λοιπόν, είναι το Κροατία-Ρωσία. Γιατί πιστεύω ότι κάπως θα την πάθει η Αγγλία. Δηλαδή το γλίτωσε το έμφραγμα στα πέναλτις, το 93 με τον γκολ που δέχθηκε με την Κολομβία. Γενικώς παίζει πάρα πολύ με τη φωτιά η Αγγλία και πιστεύω ότι η Σουηδία μπορεί να της δώσει ένα καλό μάθημα. Η Σουηδία γιατί δεν έχει κάτι το εντυπωσιακό, αλλά είναι σύνολο, είναι ομάδα, έτσι. Μακάρι να δούμε Σουηδία. Γενικώς δεν είμαι καθόλου φαν της Αγγλίας, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα Κολομβία στο μεταξύ τους παιχνίδι. Πανηγύρισα πάρα πολύ τον γκολ στο 93, η αλήθεια είναι. Και στα πέναλτι, εντάξει, είναι θέμα τύχης, έτσι. Δηλαδή, αυτό το πέναλτι το οποίο χάνει ο Μπάκα είναι δυνατό. Φαντάζομαι ότι το ξέρεις καλύτερα τον Μπάκα και τον κοίταξε, Ιταλία, πέναλτι έχουν χάσει και οι κορυφαίοι όλων των εποχών τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Στο πέναλτι είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης στη συγκεκριμένη στιγμή. Απλά ο συγκεκριμένος, δηλαδή, που για μένα ο Μπάκα είναι από τους αγαπημένους, αν και έχουν περάσει τα χρόνια, δεν ήθελα να το χάσω συγκεκριμένος, αν θέλω να το πούμε καλύτερα. Έχουν χάσει πέναλτι και πολύ μεγαλύτερη παθοσία από τον Μπάκα. Ναι, συμφωνώ. Επίσης θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω και ποια είναι η δική σου άποψη, ότι δεν με εντυπωσίασε η Αγγλία που όλοι λένε ότι δεν έκανε φάση η Κολομβία. Κοίταξε, η Αγγλία για τα δικά της δεδομένα και με την αποστολή την νεανική που πήγε, καλή ήταν γενικά σε γενικές γραμμές. Αλλά ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα Μουντιάλ όπου δεν υπάρχει ούτε μία ομάδα που να εντυπωσίασε και στα 4 παιχνίδια της μέχρι στιγμής. Γιατί αυτές που συνεχίζουν έχουν παίξει 4 μάτς. Λοιπόν, ναι, καμία δεν έκανε 4 στα 4 πολύ καλά παιχνίδια. Κοίτα, αν εξαιρέσεις τα μάτς της πρεμιέρας που ήταν κάπως... Ας την πρεμιέρα. Τώρα λέμε, ρε παιδί μου, οι ομάδες που συνεχίζουν έχουν παίξει 4 παιχνίδια. 3 στον Όμιλο και ένα στη φάση των 16. 4 στα 4 καλές εμφανίσεις δεν έχει κάνει καμιά ομάδα. Η Γαλλία δεν σε έχει εντυπωσιάσει. Με εντυπωσίασε μόνο στο μάτς με την Αργεντινή. Στα άλλα παιχνίδια έπαιξε τόσο όσο. Που ήταν πάρα πολύ κακή η Αργεντινή. Ναι, και η Βραζιλία έπαιξε τόσο όσο. Η Κροατία ήταν πολύ καλή στον Όμιλο, αλλά ήταν κακή για την ποιότητα που έχει στο μάτς με τη Δανία. Η Ρωσία είναι άμπαλη, αλλά εδώ που έφτασε, εντάξει, τους βγάζουμε το καπέλο. Αλλά ναι. Δεν είναι να πεις ότι κάποια ομάδα εντυπωσίασε από την αρχή της διοργάνωσης μέχρι και τώρα. Όλοι είχαν και τα νεκρά τους διαστήματα. Σου είπα και την Κροατία. Ήταν καλή στον Όμιλο. Στο μάτς με τη Δανία δεν μ' άρεσε καθόλου. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε πολύ φοβισμένο. Ναι. Θα δούμε. Τώρα, εδώ που έφτασε το πράγμα, είναι οριακές οι καταστάσεις. Στο Ρωσία-Κροατία πάντως βλέπω Κροατία και θέλω Κροατία. Δεν... Εντάξει, νομίζω ότι μέχρι εδώ που έφτασε η Ρωσία ήταν καλά. Ναι. Αρκεί το ταβάνι του. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Οπότε για τα μάτια του Σαββάτου θέλω και βλέπω Κροατία και Σουηδία. Ελπίζω και εύχομαι Σουηδία για το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ, Ελένη. Έγινε. Αυτά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Πάκο από την Ελένη Μπούντου. Θα πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο και μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τελευταίο για σήμερα για την εκπομπή Μπαλάντερ. Έχουμε τελικό και από αυτό το μεγάλο φιλικό παιχνίδι του Κατάρ με μια ομάδα από την τρίτη κατηγορία της Αυστρίας. Δεν ξέρω καν αν προσφέρονταν για στοιχηματισμό. 6-0 τελικά κέρδισαν οι Κατάροι με 1-0 ημίχρονο, 6-0 τελικό. Στα άλλα μάτς, Φολγκόρε Εγκορντάνι 1-0 οι Φολγκόρε στις καθυστερήσεις. Κάτι που αν αποτέλεσμα που αν μείνει, Σκόρπαν Μίνι τη δίνει την πρόκριση. Είχε χάσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Παραμένει το 1-1 στο ντέρμπι του Ρέκιαβικ στην Α Ισλανδία στο 60.
Πάμε να κάνουμε το break στα 34 λεπτά μετά τις 11 και επιστρέφουμε για να ασχοληθούμε στο τελευταίο 20 λεπτό χοντρικά αμιγώς με Μουντιάλ και με τα αυριανά παιχνίδια και γενικότερα με τους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα 39 λεπτά μετά τις 11. Λίμπερο, ακούτε 107,4, είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Γιάννη Ζάτση. Σε μικρόφωνο και ηχοληψία αντίστοιχα και μουσικές επιλογές φυσικά από τον Γιάννη, ο ιδιαίτερα ορεξάτο σήμερα. Και σε αρκετά βρετανικούς ρυθμούς κινείται σήμερα ο Τζόνι Ζάτση. Δεν ξέρω αν έχει καμιά. Θες να περάσει η Αγγλία το Σάββατο τη Σουηδία, έχει κανένα ταλκά, ε. Εντάξει, δεν σε πολύ ενδιαφέρει. Θες κάποια ομάδα, Τζόνι, από αυτές που. Από τους 8 που συνεχίζουν να το σηκώσει, έχει καμιά προτίμηση. France. I think France, man. Λοιπόν, ναι. Θέλει και λέει ότι μπορεί. Συμφωνώ και εγώ στα ίδια μήκη κύματος κινούμε. Έχω μια έτσι προτίμηση παραπάνω στη Γαλλία και για στοιχηματικούς και για συναισθηματικούς παύλα επαγγελματικούς λόγους. Εντάξει, όταν ασχολείσαι εδώ και καμιά πόσα, 10-15 χρόνια σχεδόν σε καθημερινή βάση με το ρεπορτάζ των γαλλικών ομάδων και των εθνικών κτλ. Under 21 κτλ. Έχουμε γράψει previews από Under 17 Γαλλίας μέχρι Ζιντάν και Πλατινί, που λέει ο λόγος. Εντάξει, λογικό να δένει σε λίγο παραπάνω. Αλλά έχω και ένομο συμφέρον. Άμα το σηκώσει η Γαλλία, είμαστε πλερουά. Λοιπόν, αλλά βασικά μόνο το σηκώσει η Γαλλία. Την είχα παίξει σαν καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά από τη στιγμή που από το άλλο μονοπάτι, από το άλλο ταμπλό, θα έχουμε σίγουρα Ευρωπαία φιναλίστ. Άρα η Γαλλία όχι απλά πρέπει να πάει τελικό, πρέπει να το σηκώσει κιόλας. Μας πιάσανε κότσο και εκεί. Την πατήσαμε όπως την πατήσαμε και με το Φαλκάο και με Μέση, Αργεντινές και τα λοιπά. Λοιπόν, FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526, ανοιχτές τηλεφωνικές δραμές 23-10-2-7 και 38. Αν θέλετε να κάνουμε κουβεντούλα για Μουντιάλ κυρίως στο τελευταίο 20 λεπτό. Έχουμε εδώ να πούμε βέβαια και αρκετά πράγματα για τους πρώιμοι τελικούς. Και γενικότερα για το Μουντιάλ, εντάξει, για το όνομα των τελευταίων ημερών όσον αφορά το Μουντιάλ είναι ο Έντισον Καβάνι, ο οποίος και σήμερα δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, προπονήθηκε μόνος του, ήταν και η πρώτη μέρα που βγήκε έξω στο χορτάρι. Τις προηγούμενες μέρες μέχρι και χθες προπονούνταν αποκλειστικά στο γυμναστήριο και έκανε αποθεραπείες στο φυσικό θεραπευτήριο. Σήμερα κλώτησε και λίγο μπάλα, αλλά χαλαρά. Κατά 99% βασικός δεν θα ξεκινήσει. Ο Όσκαρ Ουάσιγκτον Ταμπάρες, ο προπονητής της Ουρουγουάη, σήμερα είπε ότι έχουμε άλλες 24 ώρες για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Μπας και μπορέσει να μας βοηθήσει ερχόμενος από τον πάγκο. Αλλά για βασικός δεν είπε ότι θα ξεκινήσει βασικός, αλλά και αυτός εμέσως πλην σαφώς άφησε να εννοηθεί ότι για βασικός δεν είναι. Και είναι λογικό έτσι, όταν απέχεις 5 μέρες από τις προπονήσεις, όσο προπονημένος και να είσαι κτλ. Ας πω αν περάσει η Ουρουγουάη, όταν μιλάμε για μυϊκό τραυματισμό, δεν θέλει και πολύ να υποτροπιάσει και να χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Και είπαμε ότι ο Καβάνι είναι μια εξαιρετικά σημαντική απώλεια για την Ουρουγουάη, εάν και εφόσον τελικά δεν παίξει καθόλου στο αυριανό παιχνίδι. Αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι βασικός δεν θα είναι. Τώρα, από τη στιγμή που δεν θα είναι βασικός, υπάρχει ή το σενάριο ο Ταμπάρες να παίξει μόνο με τον Λουίς Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης και να ταμπουρώσει την ομάδα του, κάτι το οποίο παραδέχθηκε και ο Ουρουγανός ρεπόρτερ μιλώντας σε γαλλικό μέσο σήμερα, είπε ότι κακά τα ψέματα η κεντρική ιδέα στο μυαλό του Ταμπάρες θα είναι να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι, άρα περιμένουμε μια αμυγός έτσι αμυντικογενή προσέγγιση του αγώνα. Ούτως ή άλλως η Ουρουγουάη, παρά την παρουσία ενός από τα κορυφαία επιθετικά δίδυμα στον κόσμο που έχει στο ρόστερ της Καβάνι Σουάρες, ποτέ δεν ήταν η φουλ επιθετική ομάδα. Ανέκαθεν βασίζονταν στο αμυντικογενές και πολλές φορές σκληρό παιχνίδι. Σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχουμε δει μια τόσο σκληρή ομάδα. Άλλωστε η Ουρουγουάη έχει πάρει ελάχιστες κίτρινες κάρτες και καμία κόκκινη σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Πάντως μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο, αν δούμε την προϊστορία του, οι Ουρουγουανοί υπερτερούν. Μπορεί οι Γάλλοι να έχουν συνολικά στα τελευταία τους παιχνίδια κόντρα σε ομάδες της Λατινικής Αμερικής πολύ καλή παράδοση, με κορυφαίο έτσι, με πικ ας πούμε της απόδοσής τους, το 3-0 στον τελικό του Μουντιάλ του 98 κόντρα στην Βραζιλία. Πάντως με την Ουρουγουάη παραδοσιακά δυσκολεύονται. Στα 5 τελευταία παιχνίδια τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, οι Ουρουγουανοί έχουν μία νίκη, 4 οπαλίες και καμία γαλλική επικράτηση. Σε αυτά τα 5 παιχνίδια μόλις ένα γκολ, απίστευτο. Λοιπόν, λέει, είχαμε την νίκη της Ουρουγουάης με 1-0 και όλα τα υπόλοιπα 0-0, όπως συνέβη και στα τελευταία Μουντιάλ που συναντήθηκαν.
αλλά στην φάση των ομίλων ήταν νομίζω, δεν ήταν σε νοκάουτ παιχνίδια. Και σε αυτά τα τελευταία 5 παιχνίδια μεταξύ τους είχαμε 11 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη για την Ουρουγουάη, 7 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα για την Γαλλία, η οποία σε αυτά τα τελευταία 5 μάτς γκολ δεν πέτυχε. Η Ουρουγουάη, η οποία ούτως ή άλλως ένα γκολ έχει δεχτεί μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ από την κεφαλιά του Πέπε. Να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Εγώ το είχα αναλύσει και στην KingBet που κυκλοφόρησε εκτάκτως σήμερα μία μέρα νωρίτερα και στο άρθρο μου στο BetPlayer. Θεωρώ την απουσία του Καβάνη από το αρχικό σχήμα τουλάχιστον, γιατί εικάζω ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθεί στο φινάλε, αλλά και σε τι κατάσταση θα είναι, τη θεωρώ πολύ κομβική. Θεωρώ ότι ο Καβάνη είναι τόσο σημαντικός για την Ουρουγουάη όσο είναι ο Μέση για την Αργεντινή, ο Κριστιάνο για την Πορτογαλία και ο Νεϊμάρ για την Βραζιλία. Για την Βραζιλία, συγγνώμη, είναι κατά εμέ τουλάχιστον πιο σημαντική μονάδα για την Ουρουγουάη από την Λουίς Σουάρες. Κάνει πιο πολλές δουλειές στο γήπεδο, είναι πιο καλό στο ψηλό παιχνίδι, είναι πιο ηγετική φυσιογνωμία για τους συμπαίκτες του από την ο Σουάρες και είναι και ο πρώτος σκόρ της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ. Έτσι. Η Ουρουγουάη από τα 6 γκολ που έβαλε, το ένα ήταν αυτό γκολ, από τα 5 γκολ που έβαλε ουσιαστικά δηλαδή, τα 3 τα έχει βάλει ο Καβάνη που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 2-1 επί της Πορτογαλίας. Με τα 2 δικά του γκολ πέρασαν οι Ουρουγουανοί στην επόμενη φάση. Τώρα για την Γαλλία υπάρχει το ερωτηματικό για το ποιος θα καλύψει το κενό του τιμωρημένου Ματουιντή. Ο Ματουιντή, ο οποίος στο μάτς με την Αργεντινή είχε οδηγίες αποκλειστικές για man-to-man πάνω στον Μέση, τα κατάφερε σε εξαιρετικό βαθμό, ουσιαστικά τον έσβησε. Τώρα επειδή η Ουρουγουάη Μέση δεν έχει ή κάποιον παίκτη αντίστοιχων χαρακτηριστικών, ο Ματουιντή ως αμυντικογενές χαφ δεν θα ήταν τόσο απαραίτητος, άρα δεν θεωρώ τόσο μεγάλο πρόβλημα. Θα τον αντικαταστήσει μάλλον ο Τολισσό, ο χαφ της Μπάγκερν, αν όχι ο Τολισσό ή ο Φεκίρ ή ο Λεμάρ. Η περίπτωση Ντεμπελέ έμεινε στην άκρη και ορθώς, γιατί μας έδειξε ο Ντεμπελέ ότι δεν είναι ακόμα σε κατάσταση για να σηκώσει το βάρος της φανέλας είτε της Εθνικής Γαλλίας είτε της Μπαρσελόνα. Χρειάζεται ακόμα αρκετά ψωμιά να φάει. Μάλλον πηγαίνουμε με ένα σχήμα με τον Γιωρίς Καπαδοκάρη, τον αρχηγό, στα δύο άκρα της άμυνας, Παβάρ και Λούκας Ερναντές, οι οποίοι έχουν κερδίσει με το σπαθί της πλέον τη θέση στα άκρα, καθώς και ο Μεντί και ο Σιντιμπέ ούτως ή άλλως είναι ανέτοιμοι. Πήραν λίγα λεπτά συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Βαράν με τον Ουμτιτή, τα δύο στόπερ, Καντέ και Μπογκμπά, δύο σκυλίσια χαφ. Ο Ζηρού στην κορυφή της επίθεσης, ένας παίκτης που δεν έχει την κλάση ενός Ανρί, μια και μιλάμε τώρα έτσι για Γάλλους Φορ, αλλά έχει τον σωματότυπο που μπορεί να δυσκολέψει και τον Γοδίν και τον Χιμένες, τα δύο στόπερ της Ουρουγουάης. Λένε νομίζω ότι και ο Γοδίν και ο Χιμένες θα περάσουν δύσκολες στιγμές με τον Ζηρού. Θα σπάει μπάλες, είναι πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, γενικά πολύ δυνατό φορ. Και από πίσω του ο Εμπαπέ που κάνει Super Mundial. Και όπως γράφω σήμερα στο BetPlayer, αν το πάρει η Γαλλία, στο μέλλον σίγουρα θα μνημονεύουμε το παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας ως το Mundial του Εμπαπέ. Με τον Κρισμάν που είναι φάντασμα του καλού του εαυτού μέχρι στιγμής, παρά τα δύο γκολ που έχει πετύχει, αμφότερα με πέναλτι. Και τον Τολισσό ή τον Φεκίρ ή τον Λεμάρ στην θέση του Ματουιντή. Αυτά είναι τα πλάνα του Didier Deschamps για το αυριανό παιχνίδι, με τους Γάλλους να κάνουν κάποια παράπονα για τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Νίζνι Νόβγκοραντ, κάπως έτσι λέγεται, Νίζνι λέγεται σήμερα, Νόβγκοραντ, ναι, Νίζνι Νόβγκοραντ είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει το αυριανό παιχνίδι στις 5 το απόγευμα, Ουρουγουάη Γαλλία. Δεν ήταν, λέει, σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος στην σημερινή τελευταία προπόνηση. Φυσικά αυτό αφορά και την Ουρουγουάη, αλλά εν προκειμένου, αν όντως δεν είναι σε καλή κατάσταση το τερέν, αυτό θεωρητικά τουλάχιστον ευνοεί την λιγότερο τεχνική ομάδα, που στο συγκεκριμένο ζευγάρι είναι η Ουρουγουάη, που λογικά θα το πάει πιο πολύ στην δύναμη. Και από ό,τι είπε και ο Ουρουγουανός ρεπόρτερ, όχι ότι χρειαζόμασταν αυτό βέβαια για να μας το επιβεβαιώσει, εξυπηρετείται περισσότερο από ένα σβηστό παιχνίδι να πηγαίνει λαού-λαού καμιά αντεπίθεση και με απότερο στόχο να το στείλει στην παράταση και στα πέναλτι. Οι αποδόσεις δεν έχουν πολύ αλλάξει. Κοντά στο δίφραγκο είναι το δίπλο, στο 4-60 ο άσος, στο 3-10 η ισοπαλία. Εγώ έκανα ένα ποντάρισμα σε οριακή νίκη της Γαλλίας στο γκολ, με ένα γκολ διαφορά, όπως πέτυχε και τις τρεις νίκες μέχρι τώρα, 2-1 την Αυστραλία, 1-0 το Περού, ακόμα και με την Αργεντινή που ήταν πολύ καλύτερη στο γκολ κέρδισε πάλι με 4-3. Νομίζω ότι αν κερδίσει αύριο η Γαλλία στο 90 λεπτό,
εκεί για κανένα 0-1, 1-2. Δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει παραπάνω το σκορ. Βέβαια το 1-2 είναι over, έτσι, που πληρώνει καλά. Για το Βραζιλία-Βέλγιο τα είπαμε. Τιμωρημένο ο Κασεμίρο, ο Φερναντίνιο θα τον αντικαταστήσει και ίσως να δούμε τον Φιρμίνο στην κορυφή της επίθεσης αντί του Καμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει σε αυτές το σκοράρισμα και δείχνει λίγος. Είναι και νεαρός για φανέλα βασικού όσο αφορά το 9 της Εθνικής Βραζιλίας, γιατί η Βραζιλία είναι αυτή, δεν ξέρω εγώ, Σουηδία ή Κροατία. Λοιπόν, οι Βέλγοι είναι κομπλέ. Μεγάλο παιχνίδι αύριο το βράδυ στις 9 στο Καζάν. Πιθανολογώ ότι θα δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι και οι Βέλγοι θα νικήσουν τον Άλισον, ο οποίος έχει νικηθεί μόλις μία φορά στο Μουντιάλ από την κεφαλιά του Ζούμπερ, κάπως έτσι λέγονταν αυτός που ο Ελβετός που είχε κάνει και επιθετικό φάουλ στην πρεμιέρα στο Βραζιλία-Ελβετία 1-1. Και εδώ να δώσουμε έτσι ένα στατιστικό στοιχείο ότι τόσο οι Βραζιλιάνοι όσο και οι Βέλγοι, κυρίως οι Βέλγοι, είναι ομάδες που σκοράρουν κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Το goal-goal ημιχρόνου είτε πρώτου είτε δεύτερου είναι αρκετά συνηθισμένο στοίχημα το τελευταίο διάστημα. Έχω και ένα φιλαράκι που παίζει μονίμως goal-goal ημιχρόνου και έχει βγάλει καλά λεφτά. Εγώ είμαι θετικός για αυτό το στοίχημα, αλλά για το δεύτερο ημίχρονο αύριο. Πληρώνει στο 3+. Το να δούμε δηλαδή goal και από τις δύο πλευρές αύριο βράδυ στο δεύτερο ημίχρονο του Βραζιλία-Βέλγιο. Να πούμε ότι τα 7 από τα 8 παιχνίδια της φάσης των 16 είχαν ισόπαλο ημίχρονο. Άρα, αν θέλετε να ανεβάσετε τις αποδόσεις, ανεβάζοντας φυσικά και το ρίσκο, το χ ημίχρονο με σημείο τελικό, είτε φαβορή, είτε έκπληξη κτλ. Παίζει. Λογικά θα δούμε στους 4 προημιτελικούς τουλάχιστον 2-3 ισόπαλα ημίχρονα. Μήπως δούμε και τα 4 ισόπαλα. Είναι αυτό, εντάξει, στατιστική δεν λέει, σπάνια λέει ψέματα. Εντάξει, κάποιες φορές λέει, αλλά σπάνια. Και μια και περάσαμε την κουβέντα σε επίπεδο στατιστικής, να δώσουμε έτσι κάποια ωραία στοιχεία. Να πούμε καταρχήν ότι τελευταία φορά που στα προημιτελικά του Μουντιάλ μετήχαν 6 ομάδες από την Ευρώπη και 2 από την Νότια Αμερική, όπως συμβαίνει και τώρα, με την Βραζιλία και την Ουρουγουάη να είναι οι 2 εναπομείνασες από Λατινική Αμερική, το τρόπαιο πήγε σε εκπρόσωπο της Ευρώπης. Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό, που είχαμε αυτή την σύνθεση δηλαδή στα προημιτελικά, 6 Ευρωπαίους, 2 Λατίνους το πήραν οι Ευρωπαίοι. Ήταν η Ιταλία το 2006 στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Την πρώτη φορά που είχαμε αυτή τέτοια σύνθεση στα προημιτελικά, 6 Ευρωπαίους και 2 Λατίνους, ήταν στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, που το πήρε η Γαλλία. Και στον τελικό της 15ης Ιουλίου θα έχουμε τουλάχιστον μία Ευρωπαία, έτσι. Είπαμε, είναι το μονοπάτι, το θεωρητικά εύκολο με Σουηδία, Αγγλία, Ρωσία και Κροατία. Επίσης να πούμε ότι μέχρι στιγμής από τις 8 ομάδες που συνεχίζουν στην διοργάνωση, οι μοναδικές που το έχουν πάει μόνο με νίκες, έχουν κατασκευάσει το 4 στα 4 μέχρι στιγμής, είναι το Βέλγιο και η Ουρουγουάη. Λοιπόν, ομάδες δηλαδή που παίζουν αύριο, έχοντας αμφότερες την στάμπα του outsider, την ταμπέλα του outsider, για να το πούμε έτσι καλύτερα. Είπαμε ότι η Ουρουγουάη έχει καλή πρόσφατη παράδοση κόντρα στους Γάλλους, ναι, με πολλά 0-0 μεταξύ τους. Και όσον αφορά την τελευταία τους συνάντηση το 2013 σε φιλικό επίπεδο, είχε κερδίσει η Ουρουγουάη 1-0 με γκολ του Σουάρες στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50. Να είμαστε έτσι όσο πιο συγκεκριμένη γίνεται στην πληροφόρηση που δίνουμε. Όσον αφορά την Βραζιλία που παίζει αύριο το βράδυ με το Βέλγιο, να πούμε ότι μια φορά έχουν παίξει όλοι και όλοι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, το 2002 για την φάση των 16 του Μουντιάλ της Απανατολής που είχε πάρει στο φινάλε του η Βραζιλία, είχε κερδίσει με 2-0 με γκολ των Ριβάλντο και Ρονάλντο. Αν θυμάστε ήταν ένα μάτς που είχαμε σφαγή κανονική όμως, έτσι, στο γόνατο των Βέλγων, που είχαν προηγηθεί με κανονικότατο γκολ του Μάρκ Βίλμοτς, το οποίο είχε η ακύρωσή του πρόκειται περί εφεύρεσης, δεν είχε γίνει κανένα φάουλ, δεν υπήρχε κανένα offside, αλλά με το έτσι θέλω ο διαιτητής σε ένα μουντιάλ που γενικότερα έτσι επισκιάστηκε από πολύ άσχημες διαιτησίες και πολύ σμπρόξιμο στους Κορεάτες, στους διοργανωτές, είχε ακυρώσει τον γκολ του Βίλμοτς και στη συνέχεια οι Βραζιλιάνοι είχαν επικρατήσει με 2-0. Μάλιστα θυμάμαι, είχα ένα φιλαράκι τότε και ακόμα το έχω.
Λοιπόν, που το μάτς γινόταν μεσημεριανή ώρα. Ήταν από Ανατολή, διαφορετικό κτλ. Δούλευε και δουλεύει ακόμα σε τράπεζα. Δεν τον έχουν πωλήσει ακόμα. Και είχε πάρει, άκουτε τι είχε κάνει, όνομα δεν πούμε, ούτε τράπεζα κτλ. Γιατί είναι λεπτό το θέμα. Είχε πάρει, φίλε, δάνειο, 3 χιλιάρικα, για να παίξει Βραζιλία. Άκουτε να δει, αρρώστια έτσι. Ήταν η εποχή που δίνανε οι τράπεζες δάνεια για το, για το οτιδήποτε. Διακοποδάνεια κτλ. Και είχε πάρει 3 χιλιάρο και το είχε βάλει στη νίκη τη Βραζιλία που πλήρωνε ή ένα 40 ή ένα 50, ένα παραπάνω. Και στον γκολ του Βίλμοτς, από ό,τι μου είχε πει, που το έβλεπε σε live score, είχε παγώσει. Είχαν παγώσει τα πάντα του. Λοιπόν, και μέχρι να το τραβήξει πίσω, γιατί δεν μπορούσε να το δει το παιχνίδι. Ήταν στη δουλειά, ήταν μεσημέρι το παιχνίδι. Και μου λέει, πάγωσα. Λέει, όταν είδα, λέει, 0 το Βέλγιο, κόπηκε, λέει, το αίμα μου. Ήμουν κλινικά νεκρός μέχρι να το ξανατραβήξει πίσω. Και στη συνέχεια η Βραζιλία κέρδισε και. Εντάξει, λάθος ήταν το παίξιμό του, αλλά τι να λέμε τώρα. Ναι, και το επιβεβαιώνει και ο Αντώνης, λέει, Θανάση, λέει, τρελή σφαγή Βέλγων, λέει, που θυμάμαι ήταν το 86. Στο 4-3 με τους Σοβιετικούς. Εκεί βέβαια είχαμε σφαγή των Σοβιετικών. Ναι, ήταν ματσάρα, μεγάλη ματσάρα. Ναι, ήταν το βράδυ. Όχι, δεν έγινε σεισμός. Ήταν το βράδυ που είχαν ενημερώσει, που είχαν προειδοποιήσει για μεγάλο σεισμό, ο οποίος τελικά δεν έγινε. Το θυμάμαι σαν το έχω πει και πολλές φορές στο σκηνικό. Ήμουν στην μπανιέρα, έκανα μπάνιο και έχει τη μάνα μου, μου λέει: βγες με τις σαπουνάδες, φεύγουμε. Και πήγαμε ωραιόκαστρο. Είδαμε το παιχνίδι, ήταν βραδινό. Ξεκινούσε 1 ώρα το βράδυ, ήταν το Μουντιάλ του Μεξικού. Και ευτυχώς σεισμός δεν είχε γίνει. Είχαν απειλήσει, είχαν ενημερώσει για μεγάλο σεισμό. Αλλά ναι, σε εκείνο το μάτς που ήταν και από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο μάτς του Μουντιάλ του 86, αυτό και ο τελικός βασικά, το 3-2 στο Αργεντινή-Δυτική Γερμανία. Είχαμε σφαγή των Σοβιετικών με 2 γκολ offside των Βέλγων, με Σίφο, Κέλεμανς και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το... Ναι, εγώ θυμάμαι, λέει, που ξαμολυθήκαμε έξω. Ναι, όχι μόνο εσύ, όλοι μας. Είχαμε στοιχεία επάνω μας. Και για να συνεχίσουμε με κάποια στατιστικά στοιχεία που νομίζω ότι είναι έτσι άκρος ενδιαφέροντα εν ώψη των αυριανών αγώνων, ήταν αυτό το μοναδικό τους παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ, το Βραζιλία-Βέλγιο 2-0 με την σφαγή του Βελγίου. Λοιπόν, τι άλλο. Επίσης να πούμε ότι η Βραζιλία, που είναι και η μοναδική μη ευρωπαϊκή ομάδα που πήρε τον τίτλο στα 7 πιο πρόσφατα Μουντιάλ, έχει να χάσει, λέει, από Ευρωπαίους από τον μικρό τελικό του προηγούμενου τουρνουά, όταν είχε χάσει με 0-3 από την Ολλανδία. Λοιπόν, στο... Ναι. Πότε ήταν αυτό? Πότε ήταν? Ναι. Τέλος πάντων. Έκτοτε, λέει, έχει φτάνει και, λέει, και μία ισοπαλία απέναντί τους. Και όσον αφορά τα σαββατιάτικα παιχνίδια, Άγγλοι και Σουηδοί θα συναντηθούν για τρίτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στις δύο προηγούμενες, το 2002 και το 2006, αμφότερα ισόπαλα με 1-1 και 2-2. Με την Αγγλία, μάλιστα, να προηγείται στο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια. Αλλά και τα δύο δεν τα κέρδισε, είχαν λήξει ισόπαλα με γκολ-γκολ 1-1 και 2-2 το 2002 και το 2006 αντίστοιχα. Και όσον αφορά το Ρωσία-Κροατία, για πρώτη φορά θα παίξουν σε παγκόσμιο κύπελο. Η Κροατία, η οποία και οι 4 αγώνες της στο τρέχον τουρνουά εμφάνισαν σύνολο τερμάτων 2-3. Και να πούμε ότι η Ρωσία είναι η μοναδική από τις 8 ομάδες των προημιτελικών που σε κάθε παιχνίδι της υστέρησε σε κατοχή μπάλας. Βέβαια, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Και ένα στατιστικό να σας δώσω κι εγώ, που το γράφω και σήμερα στο άρθρο μου στο Bet Player, και έτσι ενισχύει λίγο την πεποίθησή μου, την επιθυμία μου περισσότερο, γιατί εδώ που έφτασε το πράγμα, πια πεποίθηση και εκτίμηση, ό,τι να γίνει θα γίνει. Λοιπόν, την επιθυμία να το πάρει η Γαλλία είναι ότι από τις 8 χώρες που συνεχίσουν τη διοργάνωση, βλέποντας τα αποτελέσματα των μεγάλων διοργανώσεων, δηλαδή κυρίως Μουντιάλ και Euro της τελευταίας 20ετίας, η Γαλλία είναι η χώρα με τους περισσότερους τίτλους, Μουντιάλ το 98 και Euro το 2000, με τους περισσότερους τελικούς, ημιτελικούς και προημιτελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις. Την τελευταία 20ετία, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, μεταξύ των 8 χωρών που συνεχίζουν, η Γάλλοι είναι πιο πετυχημένοι την τελευταία 20ετία. Με 2 τίτλους, παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, και πολλές παρουσίες και σε τελικούς και σε ημιτελικούς και σε προημιτελικούς. Μάλιστα, βάζοντας την κουβέντα όχι μόνο τους άνδρες, αλλά και τα under 21, τα under 20 κτλ. Νέους ελπίδες κτλ. Έχει πάρει η Γαλλία και πολλά τρόπαια στις μικρές ηλικίες και πολλές παρουσίες σε νοκάουτ παιχνίδι και κυρίως σε τελικούς. Για να δούμε αν θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Έχει και ομοιογένεια, ξέρει και από νοκάουτ παιχνίδια. Ας πούμε, η ομάδα, η ενδεκάδα που ξεκίνησε στον τελικό του Euro
πριν από δύο καλοκαίρια με την Πορτογαλία. Τα 6 ενδέκατα θα τα δούμε και αύριο στο γήπεδο. Ήταν ο Γιωρίς, ήταν ο Βαράν, όχι ο Βαράν δεν ήταν, στην δεκάτα ήταν ο Γιωρίς. Ήταν ο Μτιτή, ήταν ο Καντέ, ήταν ο Πογμπά, όχι Καντέ δεν ήταν, sorry. Γιωρίς, Μτιτή, Πογμπά, Γκρισμάν, Ζηρού και ποιος άλλος. Αυτή σίγουρα νομίζω μου διαφεύγει ένας ακόμα. Αν είναι και ο Ματουιντή, ο οποίος αύριο είναι τιμωρημένος. Ίδιος προπονητής, Didier Deschamps, εντάξει και αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Είναι μια ομάδα δηλαδή που παρά τον σχετικά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, ξέρει από τέτοια παιχνίδια, έτσι. Έφτασε στον τελικό της προηγούμενης μεγάλης διοργάνωσης. Αυτά και με τα στατιστικά. Στη σημερινή Kingbet μπορείτε να βρείτε και, που φυσικά θα κυκλοφορεί και αύριο στα περίπτερα, μπορείτε να βρείτε και αναλυτικά στατιστικά, είτε όσον αφορά τα goal, goal, τα no goal, τα over. Έχουμε πάντως σχεδόν απόλυτη ισορροπία από 28 goal, goal και 28 no goal, απόλυτη ισορροπία και σχεδόν απόλυτη ισορροπία σε under και over. 29 είναι τα under 2,5 μέχρι στιγμής, 27 τα over 2,5. Λοιπόν, σε τελικό αποτέλεσμα επίσης απόλυτη ισορροπία όσον αφορά τα ασώδια. Εντάξει, βέβαια το ασώδιο εδώ δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι η ουδέτερη έδρα. Πάντως έχουμε 22 άσους, 22 διπλά και 12 χ μέχρι στιγμής. Στα ημίχρονα τελικά έχουν γίνει διάφορα. Η ανατροπή από 2 σε άσο έχει βγει μόλις μία φορά. Η ανατροπή από άσο σε 2 έχει βγει 2 φορές. Το άσο-άσο έχει βγει 9 φορές. Το 2-2 έχει βγει 7 φορές κτλ. Σύνολο δολεμάτων το 2-3 με μεγαλύτερες έτσι, με περισσότερες εμφανίσεις, 31 συνολικά, 15 εμφανίσεις για το 0 ως ένα γκολ, 7 για το 4 ως 6 και 3 μάτς που ξεφύγανε στο 7 συν. Αποτελέσματα ημιχρόνου, μακράν το Χ κερδίζει εδώ έχει τη μερίδα του Λέοντος, με 33 Χ ημιχρόνα, 14 άσους και 9 διπλά. Βέβαια είπαμε για τα ασώδια δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν βγαίνουν ασφαλείς συμπεράσματα γιατί είπαμε είναι ουδέτερη η έδρα, αλλά το Χ ημίχρονο είναι, έχει την δική του σημασία σαν έτσι, στατιστικό και τα σκορ που έχουν εμφανιστεί τις περισσότερες φορές είναι το 1-0, είτε το 1-0 είναι το 0-1, είναι και το πιο συνηθισμένο σκορ. Το 1-0 έχει εμφανιστεί 5 φορές, το 0-1 9, δηλαδή συνολικά 14. Το αμέσως επόμενο συνηθέστερο σκορ είναι το 2-1, είτε 2-1 είτε 1-2, με 12 εμφανίσεις. 0-0 μόλις 1 και στην απόλυτα βολική ισοπαλία Γαλλίας-Δανίας. Δεν υπάρχει άλλο 0-0. Ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει γιατί το Μουντιάλ που παρακολουθούμε είναι εκ των κορυφαίων όλων των εποχών. Γιατί έχουμε πολλά γκολ θέαμα σε αρκετά παιχνίδια και suspense σε πάρα πολλά. Είναι μάλιστα και το Μουντιάλ όπου έχει γίνει το ρεκόρ επίτευξης τερμάτων από στημένες φάσεις. Έχει να κάνει φυσικά και με το VAR. Έχουν υποδειχθεί πολλά πέναλτι. Λοιπόν, αλλά είναι το Μουντιάλ της Ρωσίας όπου ήδη έχουμε το 43% των τερμάτων που έχουν επιτευχθεί έχουν προέλθει από στημένες φάσεις. Αυτό με το αμέσως χαμηλότερο ποσοστό, 38% ήταν το Μουντιάλ της Γαλλίας το 98, όταν είχαμε το 38% των τερμάτων επί του συνόλου των αγώνων, κάτι για το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το τουρνά που τρέχει στη Ρωσία, αλλά το 98 στη Γαλλία το 38% των γκολ είχαν προέλθει από στημένα. Τα στημένα που λογικά και στα προημιτελικά και στους ημιτελικούς, ενδεχομένως και στους τελικούς να έχουν την τιμητική τους. Πολλές ομάδες στηρίζονται εκεί πέρα, κυρίως η Ουρουγουάη και η Αγγλία από τις ομάδες που συνεχίζουν. Και κάποια μηνυματάκια για να το κλείσουμε και να παραδώσουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαγόρα και Ζούγκλα. Ο Πίτερ λέει αν δεν πάει η Αγγλία λέει τελικό, προσωπικά βλέπω τους Ρώσους που θα κάνουν μια χαψιά τους Κροάτες μεθαύριο. Πίτερ, για αυτή την Ρωσία να φτάνει τελικό, δηλαδή μέχρι που δεν ξαναβλέπω Μουντιάλ που λέει ο λόγος. Εγώ προσωπικά το αποκλείω. Όσο και αν λέμε ότι στην μπάλα όλα γίνονται, εσύ τους πας και τελικό, όχι απλά να περάσουν τους Κροάτες, τους πας και τελικό. Διαφωνώ κάθετα, αλλά εντάξει, okay, η μπάλα είναι. Πάντα πρέπει να κρατάμε μια πισινή. Όχι λέει ότι έχουν ομάδα, λέει, τρίμπολα λέει, θα έτρεχαν λέει, όπου αλλού και να παίζαν. Λέει, απλά τώρα είναι η διοργανώτρια και πρέπει να πάει τουλάχιστον στους 4. Αυτά τα πρέπει δεν. Καταρχήν, στο είπα και χθες, Πίτερ, σε σένα το είπα ή γενικά έλεγα ότι λόγω του VAR ο διαιτητής και να θέλει δεν μπορεί να σμπρώξει πάρα πολύ. Βραζιλιάνος φυρίζει, αν θυμάμαι καλά, ο Σάντρο Ρίτσι το Σαββατόβραδο στο Ρωσία-Κροατία. Αλλά με το VAR που όλα πλέον φαίνονται σε replay και σε δημοσία θέα, δεν μπορεί να σμπρώξει πάρα πολύ. Άντε να δώσει κανένα φάουλ παραπάνω. Έτσι, δηλαδή ψιλοσμπρόξιμο μόνο. Τα έχει κανονίσει, λέει, όλα ο Βλαδίμηρος, δεν νομίζω. Εδώ λένε Σαββίδη, λέει, κατάφερε να κάνει ένα κάτω, λέει, ένα πρωτάθλημα και να παίξουν ξύλο, λέει, στη Βουλή. Καλή συνέχεια, Πίτερ Λιβερπουλιάνος από το Δουβλίνο. Εντάξει, διαφωνώ, αλλά έχει το δικαίωμα της άποψης.
Και ο Δημήτρης, αφού με ευχαριστεί για την απάντηση που δώσα στο ξεκίνημα της εκπομπής για Ρονάλντο, Ρεάλ και Γιουβέντους, λέει μια πρόβλεψη λέει, την οποία έπαιξα κιόλας, Γαλλία και over 1,5. Δηλαδή βλέπεις κάτι σε 0-2, 1-2. Με πλήρωσε καλά λέει, και στην Αργεντινή λέει, απλώς λέει αυτό το βλέπω, λέει πιο σφιχτό το ματσάκι, όντως αναμένεται πιο σφιχτό. Η Αργεντινή είχε άμυνα, παιδική χαρά και είσαι και πολύ επιεικής στον χαρακτηρισμό σου. Λοιπόν, ναι, το βλέπουμε στα καφενεία, φίλε Αντώνη. Ναι, εμείς ήμασταν, θυμάμαι, στο Ρεόκαστρο. Ήταν βραδινό παιχνίδι, μία η ώρα ξεκινούσε. Αργά πάντως, ήταν μετά μεσονύκτιο. Γιατί ήμουν και σε ηλικία που ψιλομάνω να ήμουν το 86, ήμουν 11 χρονών. Δηλαδή, πρέπει να δώσω λέει, μάχη για να δω. Μάχη με τη μάνα μου, έτσι, για να δω, να με αφήσει να δω παιχνίδι τέτοια ώρα. Και το ότι τραβηχτήκαμε άρον-άρον εκτός πόλης να πάμε στο Ρεόκαστρο, που ήταν καμία σχέση το Ρεόκαστρο του 86 με το σημερινό Ρεόκαστρο. Ήταν τότε 2-3 σπίτια και μόνο χωράφια. Είχαμε πάει και εμείς σε ένα καφενείο και είχαμε δει ματσάρα. Σε εκείνο το μάτσο, βέβαια, οι Βέλγοι είχαν σφάξει τους Σοβιετικούς και όχι το αντίστροφο. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε. Το Ρέκιαβικ Βαλού, Ρέκιαβικ είναι ένα στις καθυστερήσεις. Ξεκίνησε και το Oeste Guarani για την Β' Βραζιλίας. Τελικό το Folgore Calcio Engordani. Η Engordani ισοφάρισε το 96 με αυτογκόλ μάλιστα και πήρε την πρόκριση. Πρόκριση thriller. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας τον Παράσχο στην Ολύμπο 90, εκεί που θα βρείτε ό,τι χρειάζεται υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει ανταλλακτικό της υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο. Στον Παράσχο θα πάτε στην Ολύμπο 90 και αφού παραδώσουμε σκυτάλι σε Γιώργο Ζαγόρα και Ζούγκλα, μάλλον όχι αφού, προτού παραδώσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βραδάκι. Εκεί κατά τις 10, λέμε το που θα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Βραζιλία-Βέλγιο, θα είμαστε και εμείς εδώ απίκο για να δούμε μαζί το παιχνίδι και να σχολιάσουμε τα όσα θα έχουν γίνει νωρίτερα το απόγευμα στο Νίδνη, ανάμεσα στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Γαλλία. Καλό βράδυ, αλέλε μπλε!